Άκη, επιτέλους ο φίλος μου ο Πασχάλης που είναι πίσω από την κάμερα, φίλος του καναλιού και αυτός, με την έννοια... Πολλά χρόνια. Ναι, και έτυχε να βρίσκουμε στη Χαλκιδική. Με ξεγέλασε με ψάρια πρώτα, με πήγε έτσι, έτσι. Μια Δευτέρα, φάγαμε κάτι, ένα ψάρι, με συγχωρείς, πόσα κιλά. 9 κιλά ήτανε. Εσείς οι ψαράδες λέτε τίποτα ή δεν σε λέω να πολλά ψέματα. Κυνηγούς και ψαράδες, πολλά ψέματα. Όταν έκατσα στην παρέα σου, τι με είπαν τα παιδιά. Τι. Λέει, κυνηγάς. Λέω, όχι. Ψαρεύεις, όχι. Ο μόνος που θα λέει την αλήθεια στην παρέα, λέει ο όλος. Είμαστε καμιά εικοσαριά άτομα. Έτσι ακριβώς. Δεν θυμάμαι. Ο μόνος που θα λέει αλήθεια, όλοι οι υπόλοιποι είμαστε ψεύτες, λέει. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα λεβιτοστάσιο και ένα λέβητα πετρελαίο, αυτός τι είναι, Σατούρν. Ναι. Έχω πει, παιδιά, άπειρες φορές ότι ο Κιντουράμι και ο Σατούρν στα δικά μου τα μάτια είναι ένα φανταστικό μηχάνημα, με την έννοια το δουλεύω από το 94 περίπου και μετά, ειδικά τον Κιντουράμι και μετά τον Σατούρν. Αυτό όμως είχε σαν συνέπεια πολλοί κόσμος να επηρεαστεί από μένα, να πάνε να αγοράσει Κιντουράμι ή Σατούρν και να με παίρνουν μετά τηλέφωνο και να μου λένε, Μάστορα, τι κολομηχάνημα μας έβαλες και πήραμε. Υπάρχει μια περίπτωση τελευταία με ένα φίλο που πήρε ένα λέβητα Κιντουράμι συμπίκνωσης, δούλεψε 3-4 μέρες σε ποια περιοχή όμως, θα τη θυμηθώ. Και αγανάκτησε τόσο πολύ που έβαλε, αφού ήρθε ο υδραυλικός του και το τοποθέτησε κάτι και είδε ότι δεν μπορεί να το συνδέσει, το ξύλωσε και το έστειλε πίσω. Αυτό εδώ το μηχάνημα είναι στα δικά μου τα μάτια φανταστικό, υποφέρει όμως από το πετρέλαιο το ελληνικό, το οποίο είναι φτωχό σε θερμίδες, υποφέρει σε μια δεξαμενή που δεν καθαρίζεται όπως πρέπει και αυτή τη στιγμή ο Μάστορας, γιατί είναι Μάστορας... Ο κοντός. Ζουν ανάμεσά μας. Ζουν ανάμεσά μας. Ναι, μεν ο κατασκευαστής μας συνοδεύει το Λέβητα με ένα φίλτρο, να είχαμε να λέγαμε, ένα ωραίο φιλτράκι, αλλά από τη στιγμή που έχω μια δεξαμενή, φυσικά και θα ήθελα ένα πανάκριβο έξτρα φίλτρο, των 12 με 15 ευρώ. Πανάκριβο. Αυτό το πανάκριβο φίλτρο των 10-15 ευρώ, να είσαι σίγουρος ότι το πληρώνεις, όχι εσύ προσωπικά, γιατί είσαι τυχερός με την έννοια ότι το μηχάνημά σου τουλάχιστον είναι προστατευμένο όπως δεν είναι το φύλλο έξω. Έτσι ακριβώς. Το μηχάνημα αυτό για να δουλέψει σωστά, το λέει ο κατασκευαστής, ο λαλίστατος που έχει εγώ, θέλει θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 βαθμούς, θερμοκρασία αέρα 20 βαθμούς, πρόσεξε, είναι τόσο σημαντικό η παροχή του αέρα, που εδώ αυτή η καμινάδα είναι από τη δεκαετία του 90 διπλού τυχώματος, όπως είναι σήμερα η επίτυχη αερίου. Πρόσεξε τι κάνει. Από εδώ φεύγουν τα καυσαέρια και από εδώ κάνει αναρρόφηση. Αναπνέει. Τον αέρα που θα έρθει έτσι για να δώσει τον καυστήρα. Γι' αυτό κάτι ξέρω. Κάτι ξέρω. Και φυσικά το πιο σημαντικό, θερμοκρασία πετρελαίου. Έρχεσαι εσύ εδώ και μου λες, Στράτο, όταν δουλεύω, λέει, τα έχει μια σχετική θερμοκρασία εδώ. Πρόσεξε που την πατάς. Βλέπεις τη σωλήνα εκείνη κάτω που πάει στα πετρέλαια. Ναι. Αυτή εδώ. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί εδώ ο χώρος να έχει 18 βαθμούς. Όταν όμως αυτό το σωλήνας ακουμπάει κάτω, έχει κατέβει στους 12-14 βαθμούς. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, ότι το πετρέλαιο που πάει για καύση, η θερμοκρασία του δεν είναι ιδανική. Το ότι δεν είναι ιδανική στους 20 βαθμούς που λέει ο κατασκευαστής, δεν σημαίνει ότι δεν θα πάρει μπρος το μηχάνημα. Πρόσεξε, το ότι δουλεύει το μηχάνημα για μένα δεν μου λέει τίποτα. Αυτό όμως το που κάνει, ναι. Αυτό σιγά σιγά σημαίνει ότι πρόσεξε, στα πρώτα δευτερόλεπτα που ψεκάζει πετρέλαιο σε νεφέλωμα το ακροφύσιο, θέλω να μπεις μέσα, δηλαδή παίρνει εμπολή και κάνει το ακροφύσιο και ψεκάζει το πετρέλαιο με 8, 10, 12 μπαρ ανάλογα τον καυστήρα σε αέρια μορφή και έρχονται οι σπληθύρες από πάνω και ενώ το πετρέλαιο δεν παίρνει φωτιά, ενώ το ψεκάζει σε αέρια μορφή, γίνεται η ανάφλεξη. Όταν όμως το πετρέλαιο δεν είναι ιδανικές συνθήκες, κάνει αυτό το μπουπ μπουπ και κάτι
σε δευτερόλεπτα, σε δέκατα του δευτερολέπτου κάποια από τα καύσιμα του πετρελαίου δεν αναφλέγονται, αυτό σημαίνει ότι έχουμε ημιτελή καύσιμη. Και βγάζεις εσύ από μπροστά το διασκορπιστή και είναι γεμάτο καπνίλα. Αυτή η καπνίλα είναι η ημιτελή καύση που όλο αυτό τον καιρό, σε ένα μήνα, δύο μήνες, ένα χρόνο, μαζεύει μπροστά κάπνα και μετά έχει ημιτελή, άρα μεγαλύτερη κατανάλωση, δεν δουλεύει το μηχάνημα σωστά και κέσκα περισσότερο. Ξεκινώντας από το πετρέλαιο, αν θες το πιστεύεις, από αυτό εδώ το σωληνάκι που πάει έτσι και που δεν έχει δεύτερο πετρέλαιο, δεύτερο φίλτρο πετρελαίου, που το κοστολόγιο του είναι γύρω στα 20 ευρώ. Ναι. Είναι, δεν είναι. Θα το βάλουμε στην περίπτωσή μας, έτσι. Είναι λευκό το λεβιδοστάσιο. Λευκό. Στράτος. Αν δεν ήταν λευκό, κέρασε τον καφέ. Από πού πήραμε τον καφέ, πού τους. Από πού τον πήραμε. My day. My day. Και στο μαγαζί που πάω για τα υλικά, πώς το λένε. Γενιτσαριώτης, όλο το ξεχνάς. Ναι. Κάθε πρωί όταν πάω με το που με βλέπει, ναι, μου κάνει παραγγελία τον καφέ. Έτσι. Πρώτα απ' όλα δεν ήξερα που είναι το μαγαζί. Μαγαζί. Και δεύτερον, όταν μου κέρασε τον πρώτο, μου άρεσε πολύ και του λέω, όταν θα έρχομαι, καφέ. My day pleasure. Εντάξει, μπαίνω μέσα στο Γενιτσαριώτη και λέει, πώς το λένε το παιδί, δεν ξέρω. Λέει, μάστορα καφέ. Λέω, ναι. Αμέσως μου λέει. Και γυρνάνε όλοι και σου κερνάει του καφέ. Έτσι. Έχουμε έναν Λέβητα, ο οποίος για μένα διάστηκε τα τελευταία χρόνια. Διάστηκε. Πρώτα απ' όλα, κλασική περίπτωση, έλα να δεις. Αν δεν μπει αυτή η βαλβίδα αντεπιστροφής, αδερφέ, δεν γίνεται. Δεν ξέρω. Το έχετε χούι, ρε κουφάλες. Το έχετε χούι. Το έχετε χούι. Αν δεν βάλετε αντεπίστροφα, αυτό είχε έναν κυκλοφορητή εδώ μέσα, ο οποίος, όπως διαβάσαμε στα μάνουα, δεν το άνοιξε κανείς. Δεν. Να το πούμε γι' αυτό. Το ξεσφραγίσαμε. Όντως. Δεν το άνοιξε κανείς. Δεν ξέρω τι να ήταν. Φίλε, πόσα μπορεί να έχω τοποθετήσει τέτοιο. Ναι. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι το μάνουαλ. Ναι. Και όπως σου είπα προηγουμένως, είδα εδώ πέρα το σχέδιο και σου λέω, α, εδώ υπήρχε κυκλοφορητής μέσα κτλ. Εδώ, έλα να δεις. Εδώ πέρα έχει ένα δοχείο διαστολής στο μανίσιο του, που εδώ και πολλά χρόνια... Δεν ξέρω αν φαίνεται έτσι. Στο βίντεο. Κάτσε λίγο. Φυσικά και θα φανεί τώρα. Ωραία. Πάνε πιο κοντά. Ήταν ένα δοχείο. Εδώ και πολλά χρόνια τρύπησε. Ήρθε ο τετραπέρατος. Αντί να το βγάλει και να το πετάξει, δεν ξέρω τι, πήρε τη χαλκοσωλήνα που συνδεόταν εδώ, η οποία είναι Φ8. Σύνδεσε εδώ πέρα με ένα νίπελ και σου βάλε το δοχείο. Εξωτερικό. Εντάξει, να πούμε ότι κάποτε η οικοδομή ήταν κεντρική και αυτονόμησε ο καθένας. Έτσι. Και έρχομαι τώρα και φεύγουνε σωλήνα πιτυρό, τι είναι αυτή. Πάει έτσι, πάει έτσι, έχουμε δηλαδή, πάει έτσι, δηλαδή έχουμε περίπου 30 μέτρα να πάνε και 30 να έρθουν. Πολύ παραπάνω. Πολύ παραπάνω. Πολύ παραπάνω. Ο κατασκευαστής και ο κάθε κατασκευαστής, σε πληροφορώ ο φίλε μου Πασκάλη, ότι θεωρεί δεδομένο ότι εκεί που θα τοποθετηθεί ο Λέβητας, ακριβώς δίπλα θα είναι και τα κολεκτέρ του σπιτιού. Ναι. Το θεωρούν δεδομένο. Αυτό η κατάσταση που βλέπεις, μπορώ να πω ότι είναι μόνο στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή τι έγινε, δεν τα βρίσκουμε μεταξύ μας, καταργούμε την κεντρική τη θέρμανση και κάνει ο καθένας το δικό του. Και έρχεσαι τώρα εσύ, έρχομαι εγώ υδραυλικός, πού θα βάλουμε το Λέβητα, κοπάνα τον εδώ πέρα, πάνω σε πλακάκια, που είμαι σίγουρος ότι όταν τον είπε όταν ο πεθερός σου, είμαι σίγουρος ότι αν τον έλεγα, κύριε, ξέρω εγώ, να κάνουμε και μια ωραία βασούλα που κάνει, είναι πανάκριβο, που έχει 20-30 ευρώ, ή να βάλουμε 4 τούβλα, ρε αδερφέ, 4 τούβλα απλά για να σκουπίζει από κάτω. Αυτά βρήκαν εδώ στην αποθήκη, αυτό. Αυτό το μηχάνημα, αν ήταν λίγο πιο ψηλά, σε πληροφορώ ότι δεν θα σάπιζε και έτσι. Ναι. Κατάλαβες, φίλε, πόσο άθλοι είμαστε. Δεν σεβόμαστε την περιουσία σας, ρε φίλε. Έτσι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Εγώ το κανάλι μας, που είσαι και φαν φίλος του καναλιού, βέβαια αυτό εδώ δεν έχω καταλάβει ακόμα τι κάνει. Αυτό δεν ξέρω. Στην πορεία. Αυτό δεν ξέρω τι κάνει. Εγώ δεν ξέρω τι είναι, όχι τι κάνει. Το κανάλι μας είναι καθαρά ενημερωτικό. Πρόσθεσαι.
Όταν εγώ λέω ότι αυτό το η μάρκα είναι αγαπημένη μάρκα, είναι στα δικά μου τα μάτια, με το δικό μου το σκεπτικό, με τα δικά μου στάνταρ. Σίγουρα εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να βάλω αυτό το λέπτα κάτω στο δάπεδο, το θεωρώ απαράδεκτο. Σημαίνει ότι δεν σέβομαι την περιουσία σου. Το καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ναι. Ποια είναι η φιλοσοφία μου. Και φυσικά όλα αυτά. Μία, δύο, τρεις βάνες. Εν τω μεταξύ, εδώ μέσα, άμα ξαναρθείς, έλα κάνε έναν κόπο. Εδώ κάτω, χαμηλά, έχει βαλβίδα ασφαλείας, η οποία φυσικά και ποτέ δεν ελέγχθηκε, και αν τρέξαν νερά εδώ αυτές τις σκουριές, εδώ έχει κάποιες διαρροές. Δηλαδή όταν έρχεται ο μάστορας για συντήρηση δεν τα βλέπει όλα αυτά για να τα διορθώσει, φίλε, κάτι. Ξύσιμο, σκούπα, φιλτράκι, σκούπα, μπεκάκι, αν τα λέω καλά. Ναι, καλά τα λέω. Αυτά. Το ετήσιο 50, συν ΦΠΑ. Δηλαδή, το ότι εδώ υπάρχει μια βαλβίδα ασφαλείας, έλα εδώ πέρα, τους εξήγησα προηγουμένως, πώς πλημμυρίζουν τα... Εδώ υπάρχει άλλη μια βαλβίδα ασφαλείας, τη βλέπεις? Τη βλέπω. Αυτή έχει σκάσει άπειρες φορές και έχουν κοινάρει εδώ τα νερά. Μέσα βλέπεις η βρωμιά που βγάζει, δείχνει ότι το δίκτυό σου δεν είναι υγιής. Δεν έχει αλλάξει ποτέ. Δεν έχει καθαριστεί ποτέ. Σε αυτό μπορεί να έχουμε. Με αυτά και με αυτά, τα οποία θα τα δείξω στην πορεία, εδώ υπάρχει διαρροή. Το ότι δεν τρέχουν νερά εδώ, ναι. Εμένα μου λέει ότι έχει διαρροή εδώ. Τι είναι για τον σωστό το μάσο? Να κλείσει, να κλείσει, να πάρει τον κάβρο, να το λύσει και να βάλει δύο καινούρια λαστιχάκια. Ναι. Αλλά τι γίνεται, όλοι μας έχουμε πολλή δουλειά. Δεν προλαβαίνουμε. Αλήθεια είναι. Ναι. Αλήθεια είναι. Εμένα πώς με βλέπεις? Για εδώ δείξε με. Γιατί χαζά. Είμαστε κανένα δύο εβδομάδες έτσι. Είμαστε δύο εβδομάδες. Για πώς με βλέπεις? Σε περίμενα και δύο εβδομάδες. Δεν θα τα λέμε αυτά. Αυτά δεν θα τα λέμε. Πώς με βλέπεις? Κοίταξε. Είχα σχολιάσει ένα βίντεο στο YouTube. Ασχολιάζεις και σπουλάκι μου. Η λέξη μυστική είναι μία. Yeah. Με αγάπη. Με αγάπη. Έτσι. Το αγαπάς. Το αγαπάς. Αφιερώνεις χρόνο. Δεν ήρθα εδώ με την έννοια, όχι δεν ήρθα για τα λεφτά, γιατί τα λεφτά είναι το μέσο για να έχουμε μια αξιοπρεπή ποιότητα ζωής. Έτσι ακριβώς. Εγώ και εσύ, γιατί σε ξέρω ποιος. Γι' αυτό δουλεύουμε. Δουλεύουμε για να έχουμε μια αξιοπρεπή ζωή, όχι για να βγάλουμε τα γούστα τα τρελά. Εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω στη ζωή μου, επειδή ξέρω ότι και το πολύ το χρήμα, φίλε, το χαλάει τον άνθρωπο. Και το απότομο, όταν εγώ είμαι φτωχό παιδί, γεννήθηκα από μια φτωχή οικογένεια και πες κέρδισα το λαχείο και πήρα ένα 1 εκατομμύριο ευρώ. Έχω διαβάσει την ιστορία, το έχω ψάξει λίγο στο ίντερνετ που μας δίνει την ευκαιρία και πιστεύεις ότι όσοι κερδίσαν λεφτά ήταν οικογενειάρχες και πήραν λεφτά από λαχεία, από ξέρω εγώ, και μετά καταστραφήκαν. Ναι. Χωρίσανε τη γυναίκα τους. Γι' αυτό εγώ τι κάνω, φροντίζω να βγάζω όσα λεφτά μπορώ να φάω. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό που λέω? Το καταλαβαίνω. Είναι φιλοσοφία και στάση ζωής. Είναι φιλοσοφία. Σίγουρα μπορώ να πάρω, να βγάλω και περισσότερα λεφτά, να δουλεύω περισσότερες ώρες. Εγώ τι θέλω? Θέλω να έρθω στον φίλο μου τον Πασχάλη, στον Γιώργο, τον Πέτρο και πλέον όπως έχω καταφέρει το επάγγελμά μου να το κάνω χόμπι. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή. Λειτουργήμα είναι το δικό σου. Δεν μα ζεσταίνει τώρα. Πώς πας για ψάρεμα. Ναι, και είναι χόμπι. Είναι ψαράδες και είναι χόμπι. Είναι η ψυχανάλυση. Εγώ τώρα αντί να πάω για ψάρεμα, ήρθα στο φίλο του Πασχάλη να το ζεστάνω. Ναι. Μου λες Στράτο, βέβαια μου είχε πει, εγώ ζεσταίνομαι στο σπίτι μου, δεν έχω πρόβλημα. Ναι, έχουμε 22, βέβαια ο Λέβη δεν σταματάει. Δεν σταματάει να δουλεύει. Τσαπτσου. Με ένα δοχείο διαστολή. Το οποίο ήδη είναι γεμάτο νερό, ναι. Ταϊσμένο από εκεί. Και αυτό το Στράτο το μάθα. Σε μια εγκατάσταση που είναι 30 μέτρα πάνε και άλλα 30 μέτρα έλα, νόμιζες ότι ζεσταίνεις. Ναι. Ήρθαμε εδώ πέρα, έκανα το τσιγάρο μου, κέρασες και το καφεδάκι μου και μου λες τι κάνω Μπαρμπαστράτο. Σου λέω θα δούμε. Και μου είπες τη μαγική λέξη, δεν με περισσεύουν λεφτά. Όπως όλοι. Σε κανένα δεν περισσεύει. Σου δίνω την εντολή εν λευκό τα όποια λεφτά διαθέσουμε να είναι ανταποδοτικά. Έτσι, είναι έτσι. Έτσι, έτσι. Δεν μπορώ να φανταστώ, το έχω πει πολλές φορές, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο φίλος με τιμάει, μου δείχνει τυφλή εμπιστοσύνη και εγώ θα τον
ξαπατήσουν. Θέλω να απογοητεύσουν. Όχι. Πώς το είπες? Να τον εκμεταλλευτώ. Να το πιο. Είναι η απογοήτευση, τα πιάνει όλα αυτά. Έτσι, έτσι. Πρόσεξε. Απογοητευμένο είμαι. Ναι. Το να σε. Πώς να σε απατήσω, πώς το λένε. Εξαπατήσω. Είναι επειδή είμαι κολόπεδο εγώ και ευκολόπιστος εσύ. Ναι. Όταν όμως και σωστός να είμαι, αν οι προσδοκίες σου δεν είναι σωστές, θα σε απογοητεύσω. Έτσι. Κατάλαβες πώς το λέω εγώ στο ξέρω με το κεφάλι. Ελπίζω Στράτο να μην με απογοητεύσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί είναι τώρα, ήρθε ο γιατρός στον ασθενή. Έτσι. Και ο γιατρός τώρα συζητάει με τον ασθενή. Και ήδη ο γιατρός έχει κάνει διάγνωση για από τι πάσχει ο ασθενής. Έτσι. Δηλαδή τα βήματα που θα κάνω, πρόσεξε, σε μένα δεν έχει μήπως φταίει αυτό, μήπως φταίει σε αυτό. Σε μένα ξέρεις τι είναι. Ή είναι αυτό, ή δεν γνωρίζω, άσχημα να το ψάξω. Ναι, μου το έπεισε από την αρχή και αυτό. Ξεκινάει Στράτο να πάμε να δούμε και πάνω να δούμε. Ναι, φίλε. Ας ξεκινήσουμε από το αυτονόητο. Ας τελειώσω εγώ, προχωρήσω εδώ και φυσικά μετά θα πάω να ελέγξω όλη την εγκατάσταση, θα πάρουμε τη θερμοκάμερα, θα πάρουμε το πιστόλι, θα δούμε τι νερό μας βγάζει εδώ, τι νερό μας βγάζει πάνω, τι νερό μας βγάζει στο τελευταίο σώμα. Η δουλειά μου δεν είναι μόνο να ανάψω, κανονικά η συντήρηση. Συντήρηση τι σημαίνει? Έρχομαι εγώ σαν μάστορας και ελέγχω αν όλο το κλειστό δίκτυο του καλοριφέρ δουλεύει σωστά. Ναι. Σωστά τι σημαίνει? Ότι το ελάχιστο είναι δυνατόν όλοι οι φίλοι του καναλιού να πήραν από ένα πιστόλι αυτά που μετράει θερμοκρασίες που ξεκινάνε από τα 15-20 ευρώ τα κινέζικα και με 50-60 ευρώ παίρνεις ένα πολύ καλό και έρχεται ακόμα ο υδραυλικός, ο επαγγελματίας και ακουμπάει το σώμα με τα χέρια. Είναι δυνατόν? Και στην περίπτωση μου το ίδιο. Λέω συνέχεια, ρε φίλε, όταν βλέπω επαγγελματία με τα εργαλεία του μέσα σε κουβά, σε λινιάζουμε και παρεξηγούν οι υδραυλικοί. Ναι, ρε φίλε, για μένα είναι ντροπή το. Δεν έχει κάτι να λέει το να έχει τα εργαλεία στο κουβά, αλλά δεν είναι. Τηλεφωνητή χρειαζόμαστε εμάς τώρα. Πολλά θέλω. Είναι όταν ο μάστορας. Δεν έχει, κοίταξε τα εργαλεία μου. Πολύ κουβάλιμα, μάστορα. Ναι, άστο. Πέρα από αυτό. Τώρα τι να δείξω. Όταν ο μάστορας δεν έχει τα ίδια του τα εργαλεία με τη σειρά και με τη ρέγγουλα, εσύ πιστεύεις ότι θα έρθει και θα κάνει το δικό στο λεπιδοστάσιο, ρε φίλε? Όχι, η αλήθεια είναι έτσι, όχι. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Ήρθε μάστορας για συντήρηση του καλοριφέρ σας, παιδιά. Δεν κατέβασε κομφλέρ. Διώξτον. Διώξτον! Εγώ το κουβάλισα. Εσύ πάλι να τα λες όλα. Πόσα λεπτά είμαστε? 18 μάστορα. Ωραία. Ανεβαίνουμε. Πάτα το κουμπί. Πάτα το κουμπί. Πατά το κουμπί, μπας και προλάβω τα γέλια σου. Πώς το είπες, μ' άρεσε. Ας μην. Λέω, και ας μην με χειρουργήσει αρκεί να με εξετάσει. Ναι, ήθελα να μου φύγει αυτή η απορία. Ανάξιζε να προχωρήσουμε. Έρχεται ο υδραυλικός και τι σου λέει? Τι δεν μου είπε, για πέταμα ο Λεβέντας. Για πέταμα, ναι. Αλλαγή. Ρε φίλε, το πέταμα, γιατί μου είπες φυσικά με το που με είπε πέταμα, άρχισα να ψάχνω πόσο κάνει ένας Λεβέντας. Ναι. Αυτός ο συγκεκριμένος στο καινούριο μοντέλο της Saturn σε συμπύκνωση, 30 kW που είναι αυτά που τα λένε, θα υπολογίζει γύρω στα 2 με 2,5 χιλιάρικα μόνο η αγορά. Ναι. Δηλαδή όταν έρχομαι εγώ. Εγώ. Πάει ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Εγώ. Ναι. Και με ελαφριά καρδιά, το πρώτο που σου λέω είναι πέταμα, δεν κάνει, θες καινούριο Λέβητα. Μέσα σε 5 λεπτά σου απέδειξα ότι έχεις ένα φανταστικό μηχάνημα και όχι απλά δεν θέλει πέταμα. Εγώ θα σου δώσω, όχι γραπτή εγγύηση, αλλά το χέρι μου, ότι θα πάει άλλα 20 χρόνια. Ναι. Γιατί όμως? Πρόσεξε, πάντα υπάρχει ένα γιατί. Έλα σιγά σιγά εδώ, όπως εξήγησα σε σένα και στον κόσμο, να εξηγήσουμε γιατί. Εσένα σε ανησύχησαν οι σκουριές εκεί κάτω. Η σαπίλα, ναι, που είχε κάτω. Αυτές οι σκουριές όλα αυτά τα χρόνια ξεκινάνε από αυτό εδώ το φανταστικό αυτόματο εξαριστικό, το πανάκριβο των 5 ευρώ. Τι έγινε αυτό το εξαριστικό? Χάλασε ή κόλλησε. Στάζαν σιγά σιγά τα νερά, πέφτανε εδώ πάνω, από εδώ πήγαν κάτω
και το αυτόματο εξαριστικό σε έκανε όλη αυτή τη ζημιά. Μάλιστα. Και έρχομαι και σε εξηγώ εδώ πέρα, φιλαράκι, ότι έχεις ένα λέβητα καζάνι που είναι ανοξείδωτο. Αυτό πρέπει να το δούνε. Γιατί μόνο. Ανοξείδωτο! Μπορείς να το καταλάβεις. Ναι. Τι σημαίνει ανοξείδωτο? Ότι αν όλα πάνε σωστά και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι για μια ζωή. Ναι. Έχεις έναν καυστήρα, ο οποίος και αυτόν θα στον κάνω εγώ πιπέλα, βήμα-βήμα, και θα χαρώ πολύ να είσαι εδώ, να το κάνουμε μαζί συντήρηση. Μακάρι να τα καταφέρουμε τη δουλειά. Φυσικά θα βγουν τα αισθητήρια, έλα εδώ. Εδώ, αυτό είναι το αισθητήριο low water. Αν για κάποιο λόγο μείνει ο λέβητά σου από νερό, ο Κορεάτης είναι τόσο μάγκας και τους γουστάρου που σου λέει όπου σταματάς. Πολλές φορές όμως αυτό εδώ το αισθητήριο μπορεί να ψωριάσει, που λέω εγώ, να μην διαβάζει σωστά και να σε βγάζει μπλόκο απλά και αυτό. Ναι. Τι κάνεις, παίρνεις ένα σπρέι επαφών, πώς κάνετε στα ψαράδες, πώς κάνουν στις βάρκες τους και σε αυτά. W40, πώς το λένε αυτό, W40. Πρόσεξε. Αυτό είναι αισθητήριο low water. Αυτό είναι η καψούλα που δίνει εντολή τον κυκλοφορητή να παίρνει μπρος. Αυτό εδώ το αισθητήριο είναι που παίρνει και δίνει τι θερμοκρασία νερού έχει το λέβητα. Και αυτά εδώ όλα είναι γιώσεις. Κοίταξε πόσο μεγάλη σημασία δίνει ο Κορεάτης στη γίωση. Με έχει τύχει, αν θες το πιστεύεις, να είναι ένα τέτοιο μηχάνημα να μην δουλεύει, να περάσαν 2-3 μαστόρια, να πάω εγώ, και αν θες το πιστεύεις, πολύ απλά αυτή η βίδα είχε σκουριάσει, δεν έκανε σωστή γίωση και δεν δούλευε το μηχάνημα. Ναι. Αυτά προς απάντηση μερικών και την ίδια την Κιντουράμι και τη Σατούρν, γιατί θα το πω για πλωστή φορά, ένας φίλος από κάπου, από Λαμία, από κάπου εκεί, πήγε σε ένα κατάστημα να πάρει κάτι υλικά, εραστής της τέχνης, και βλέπει απ' έξω ένα αυτοκίνητο που έγραφε Σατούρν. Και πάει ο φίλος και λέει, α, Σατούρν, χάρη στον κύριο Στράτο, πήρα και εγώ Σατούρν στο σπίτι μου και τον τοποθετώ μόνο μου. Και λέει, χάρη στον κύριο Στράτο. Και τι γύρισε και είπε ο τετραπέρατος, να μην τον εκφραστώ. Λέει, και εμείς τον βλέπουμε καμιά φορά και γελάμε μαζί του. Έτσι. Ντροπή τους. Ντροπή τους. Ντροπή τους. Φυσικά ο Μπαρμπαστράτος καλός, αλλά δεν ξεχνάει. Δεν ξεχνάει, σας πληροφορώ ότι, φίλε, από το 93-95 η Κιντουράμι Σατούρν μπορεί να έχω σώσει άπειρα μηχανήματα. Αυτό εδώ όντως, αν δεν ερχόμουν, ή πώς με είπες, τραπέζι και μερικές πέταγα, αν δεν ερχόσουν, θα έκανα την καρδιά μου πέτρα και θα τον πέταγα. Τίποτα, προσπαθούσα να... Μέσα σε 5 λεπτά σε έχω αποδείξει ότι αυτό το μηχάνημα... Πριν 5 λεπτά ήμουν, κρατούσα επιφυλάξεις, αν πρέπει να τον κρατήσω. Ακόμα και σήμερα είναι κορυφαίο. Αυτό το μηχάνημα θεωρώ ότι είναι πιο καλό και από το καινούριο, το τελευταίο μοντέλο της Σατούρν, το συμπίκνωση. Το τελευταίο μοντέλο όμως. Ναι. Το τελευταίο. Συνεννοηθήκαμε. Συνεννοηθήκαμε. Πάντα το κουμπάκι. Πάντα το κουμπάκι. Μαλάκες. Γράφημαστε. Τελικά είμαστε πολύ μαλάκες. Δηλαδή ήρθα με ελαφριά καρδιά και σου λέω το μηχάνημα είναι για πέταμα. Ναι, φίλε. Σε φτυλισμένη. Ξύλο, ρε. Ξύλο από το πρωί μέχρι το βράδυ να ερχόμαστε. Έλα εδώ, Μπαρμπαστράτο. Πατακιούτα, πατακιούτα. Είσαι και 2 μέτρα. Πατακιούτα. Και μετά, αφού στανιάρω και γίνω ένα με το πάτωμα, να με πιάσει από το χέρι, να με σηκώσει, βάλουμε στην καρέκλα. Τι θε, Μπαρμπαστράτο? Νερό. Ορίστε. Τι θε, Μπαρμπαστράτο? Καφέ. Ορίστε. Τι θες, Μπαρμπαστράτο, φεύγοντας, να σου δώσω και λίγο λαδάκι από αυτό που το μαζεύω με τα χεράκια, με αυτό πως το είπες το λάδι. Αγουρέλαιο. Αγουρέλαιο, να σου δώσω και μισό ένα λίτρο που το μάζεψα με αγάπη. Τι θες, Μπαρμπαστράτο, να σου δώσω και ένα ψαράκι που και αυτό πήγα το μάζεψα με αγάπη. Στην αδερφούλα τάξαμε. Αλλά πρώτα, ξύλο. Ξύλο, ξύλο, ξύλο. Ξύλο. Ερχόμαστε εδώ πέρα, άσχετη, ιδέα δεν έχουμε, ιδέα. Με ρώτησες προηγουμένως, γιατί αυτή η κατάσταση, γιατί δεν έχουμε ιδέα, γιατί. Αν το κάνεις επειδή είσαι ημιμαθής, πρόσεχε θα σου πω, στο συγχωρώ. Όταν το κάνεις με δόλο όμως, εκεί πάει αλλού η δουλειά. Εκεί θες πολύ ξύλο. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι οποιοδήποτε που ήρθε, έκανε την τοποθέτηση και μετά ήρθε ο ένας, ο άλλος, έκανα συντήρηση κτλ.
και αφήσαν το καημένο το μηχάνημα έτσι και γύρισε ο άλλος με ελαφριά καρδιά και σου είπε πέτα το μηχάνημα όπως κάναν στη φίλη μου την Αθανασία στον Εύρο, στην Αλεξάνδρου, στην Αλεξανδρούπολη, πήγαν στον μπαμπά της, πήγαινε το κινητό 5 λεπτά. Έφυξε, αλλά λέει τρίπιο σου λέγεται. Πήρε και 30 ευρώ επίσκεψη και έφυγε. Και μετά η Αθανασία ψάχνοντας τα βίντεο λέει, για άλλο έψαχνα, πώς τρυπάνε οι λέβητες και πώς διορθώνονται. Και μπήκε στα και με πήρε τηλέφωνο και πάω και τι έκανα, το αυτονόητο. Απομόνωσα το λέβητα, τον πρεσάρισα στα 3 μπαρ πίεση, έκλεισα, έβγαλα ασφαλιστικά, έβαλα ένα μπαρόμετρο και τους λέω αφήστε το 24 ώρες να δούμε τι κάνει. Εκεί το μπαρόμετρο, στα 3. Στα 3. Άρα. Δεν είχε πρόβλημα, δεν ήταν τρύπιος. Δηλαδή πώς πας ρε, ένας ξυλολέβητας ή αυτός ο λέβητας να τον αλλάξεις, δεν σε φτάνουν 2-3 χιλιάρικα ρε φίλε. Δεν σε φτάνουν και πρόσεξε. Και επειδή δεν σε φτάνουν, πρόσεξε το σκεπτικό μου. Δεν θα πάω να πάρεις ένα εφάμιλο εργαλείο, θα πάω να πάρεις ένα των 1000 ευρώ. Έτσι ακριβώς. Αυτό θα πάω να πάρεις. Θα πετάξεις το λουλούδι, γιατί εγώ δεν μπορώ να το κάνω σέρβις, και θα πάω να πάρεις ένα υποδιέστερο, καινούριο μένα, αλλά υποδιέστερο. Εκεί. Είμαι για ξύλο ή δεν είμαι. Είναι. Για ξύλο ρε. Και μετά λέει, λέει κατηγορείς το συνάδελφο. Δεν πάνε να γαμηθείτε ρε όλοι σας. Ξεφτυλισμένοι στο φινάλε. Αντί να πείτε ποιος το έκανε αυτό ρε. Ποιος το έκανε. Δώσ' μας όνομα, τηλέφωνο. Ποιος το έκανε ρε. Τι είμαστε σύλλογος. Δεν ξέρω τι είμαστε. Να δούμε. Να τον καλέσουμε. Να δούμε είναι έτσι τα πράγματα. Να το αφαιρέσουμε την άδεια που λέει ο λόγος. Τι χρωστάς εσύ ρε. Πες μου εσύ τι χρωστάς. Τίποτα. Αλλά τι γίνεται. Και εγώ είχα πρόβλημα με το πόδι μου. Ήμουνα τυχερός. Άσε με να μιλήσω. Είχα πρόβλημα με το πόδι μου. Το κάναν 5 εκατοστά πιο κοντά. Με κάναν αγκύλωση. Με γάμισαν και εμένα ένα κάταγμα μοιραίο. Και όταν πήγα μετά, λέω κάποια στιγμή να βρω το δίκαιο μου, ρε αδερφέ. Γιατί το έπαθα αυτό. Και γελούσαν. Σιγά μη βρεις γιατρό, λέει, να έρθει στο δικαστήριο να καταθέσει υπέρ του άλλου κόρακα. Άσε. Συνεχίζουμε. Άσε να λέω εγώ. Να λέω γιατί όπως με είπε ο τρελογιατρός που έχω, ο φίλος μου ο Αλέξανδρος, νομίζω από το Ρίο, από την κάτω Πάτρα, τον έκανα το καλοριφέρ, ζέστανα την οικογένειά του και πει, πριν 2-3 χρόνια και με λέει Παρβαστράτο έλα κάτω στην Πάτρα γιατί ξέρεις. Τι να πάω να κάνω, ξέρεις. Τι να πάω. Ναι. Τι να πάω να κάνω, ξέρεις. Να πάω να το φουσκώσω τα δοχεία διασφαλίσεις. Γιατί πήγανε δυο καυστηρατζίδες, δεν έκει υδραυλική αυτοί που ασχολούνται. Και όταν τους είπε φουσκώστηκε το δοχείο διασφαλίσεις, λέει δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται δρόμο. Φούσκωσε το δοχείο διασφαλίσεις, δεν χρειάζεται δρόμο. Και μου λέει Στράτο, επειδή έχω πολλά λεφτά, σε πληρώνω έξοδα, βενζίνες, διόδια, διαμονή, πόσα λεφτά θέλεις για τα έξοδά σου, να έρθεις να μου φουσκώσεις τα δυο δοχεία διαστολής, έτσι για τον γάμο του. Έτσι. Καταλαβαίνεις τώρα. Έτσι ακριβώς. Και όπως λέει ο φίλος μου Άκης από την Αθήνα που έχει αυτός πολλά λεφτά, φίλε μου Στράτο, δεν είναι όλα χρήμα. Φίλος μου Άκης τι έκανε, που έχει αυτός πολλά λεφτά. Έκανε ανακαίνιση σε μια μεζονέτα κάπου στην Αθήνα και σε μια ελεγάν περιοχή, 300 χιλιάρια το στήξει η ανακαίνιση. Και πέρυσι τα Χριστούγεννα έβγαλε Χριστούγεννα με 17 βαθμούς μέσα στο σπίτι. Και γυρνάει ο άλλος και μου λέει, δεν πληρώνουν. Εντάξει, αυτοί που δεν πληρώνουν, αυτός που δεν πληρώνει, κάνει και με λίγο μούκο. Λέει, εντάξει, φιλαράκι με είπε 500, δεν του τα έδωσα, τον είπα κάτι πιο φτηνά, βέβαια. Ούτε αυτό ισχύει, ναι. Γιατί το 500 με το 1000 είναι τα 700 με τα 300 έχει να κάνει με την ποιότητα των υλικών. Δεν έχει να κάνει με το τελικό αποτέλεσμα. Αντί να βάλω έναν καλέφι που έχει 60 ευρώ, θα πάω να βάλω έναν. Αυτό να πιάσω να στα χέρια σου. Πιάσω να στα χέρια. Δεν θα πάω να βάλω έναν καλέφι, θα πάω να βάλω έναν. Τι είναι αυτό εδώ, μπρος. Εδώ όμως τι γράφει, μα γράφει made in you. Δεν γράφει μέχρι GR που μας λένε. Έτσι ακριβώς. Σερ μπρος τι έγινε. Είναι πιο παλιό μοντέλο. Δεν έχω ιδέα. Υδραυλικά δεν κατέχω. Γιατί πήγα στο εργοστάσιο τους και μας βγάλαν πρόλογο ότι
Εμείς γράφει maybe GR πάνω. Εδώ δεν γράφει maybe, εδώ γράφει. Μπορεί να είναι. Παλιός θα είναι, δεν νομίζω να είναι τώρα καινούργιο. Δεν ξέρω, θα το ψάξουμε. Ναι. Αν κάποιος φίλος γνωρίζει, κατάλαβε. Όταν εγώ έρχομαι και σου λέω π.χ. 1000 ευρώ εργασία και υλικά, λέμε ένα νούμερο εδώ. Και μου λες εσύ στράτο, δεν έχω 1000 ευρώ, έχω 500. Δηλαδή θα κάνω πάλι τη δουλειά, ενώ με τα 1000 θα ζεσθενόταν ο φίλος, με τα 500 δεν θα ζεσταθεί. Ένα. Τα βάζω κάτω με χαρτί με μολύβι και λέω στα 500 φίλε μου, πώς είπαμε, Πασχαλής. Δεν βγαίνω. Στα 700 βγαίνω, αλλά δεν θα σε βάλω καλέφι, θα σε βάλω χέρ. Δεν θα σε βάλω αυτόματο εξαριστικό τάδε, θα σου βάλω εδώ. Δεν θα σε βάλω θερμοϋψόμετρο γιατί το λέει ο Γιάννης, δεν θα στο βάλω γιατί είναι πανάκριβο και αυτό έχει καμιά 15 ευρώ, πανάκριβο. Το ένα όμως δεν έχει να κάνει με το άλλο, δηλαδή στα 1000 ευρώ ζεσταίνεσαι, στα 500 δεν ζεσταίνεσαι με τίποτα. Κατάλαβες. Καταλαβαίνω. Η ποιότητα της δουλειάς πρέπει να είναι ίδια. Θα μπορούσαμε αντί για χαλκοσωλήνα εδώ να στην κάνουμε πιπυρό, με πράσινο. Ναι. Ακριβώς τα μισά λεφτά. Αλλά τι με είδες, φίλε μου Στράτο. Έχω πολλά λεφτά. Μου τα τρώνε τα παιδιά, η γυναίκα εδώ, εκεί, τα γούστα που έχω, τα χόμπι μου και αυτά. Αλλά έχω και κάποια έτσι να φάμε και εδώ, έτσι για να γουστάρουμε. Σε κανέναν δεν περισσεύουν, αδερφέ. Σε κανέναν. Και σε πληροφορώ. Ο φίλος μου Άκης που έχει τα λεφτά τα πολλά, ξέρεις τι με έλεγε. Αν ήξερα με τι μαλακία έπλεξα με την ανακαίνιση, θα το πουλάγα, θα έπαιρνα 1,5 εκατομμύριο. Και άλλα 300 που έβαλα, 2 εκατομμύρια, θα τα ρίχνα στη δουλειά μου και τα 2 εκατομμύρια θα τα έκανα 5. Αλλά τόσο μαλάκα είναι, λέει. Γιατί έτσι μας μάθανε από το σπίτι να έχεις ένα σπιτάκι. Και επειδή μου τ' άφησε ο πατέρας μου κληρονομιά, ήθελα να τον τιμήσω, δηλαδή να μπαίνω μέσα στο σπίτι, λέει, και να θυμάμαι τον πατέρα μου. Έτσι. Εκεί έφαγα, λέει, τον παπά. Και έβγαλα με 17 βαθμούς Χριστούγεννα πέρα. 17 δεν είναι θερμοκρασία στο σπίτι. Εδώ, φυσικά και τα ξυλώσαμε όλα, αδερφέ. Άστε, θα πάμε μετά. Αφήσαμε μόνο το καζάνι, ξυλώσαμε το παλιό δοχείο διαστολής, ξυλώσαμε τον καυστήρα, ξυλώσαμε κάτι εδώ όλα. Φεύγουμε με διατομή. Μία ίντζα ό,τι βγάζω λέγοντας με χαλκοσωλήνα. Γιατί το λέει ο Μπαρμπαστράτος? Εδώ θα σας εξηγήσω το πώς και γιατί. Και πρώτα απ' όλα στους φίλους του καναλιού, γιατί το κανάλι μας είναι ενημερωτικό, και δεύτερον στο φίλο μου τον Πασχάλη, για το που πάνε τα λεφτά του. Συμφωνήσω εδώ? Ναι, απόλυτα. Τι είπαμε, Στράτο, αυτά τα λεφτά που θα διαθέσουμε είναι ανταποδοτικά? Ο Λέβητας αξίζει αυτά τα λεφτά? Αξίζει και με το παραπάνω. Πιστεύω ότι μέσα στα πρώτα 5-10 λεπτά. Στα 10 λεπτά μου έφυγε η κάθε αμφιβολία που είχα. Πάτα το κουμπάκι. Πάτα το κουμπάκι. Τώρα που σε βρήκα εύκαιρο, γιατί ξέρεις, συνήθως δουλεύω μόνος μου ή ο φίλος που δουλεύω δεν το έχει πολύ με την κάμερα. Μαζί σου συζητάμε. Δεν είναι ωραία να τα μοιραζόμαστε και με τον κόσμο, ρε παιδί μου, γιατί τέλεια, όχι. Τέλεια, μου δείξες εκεί και το φανταστικό γυαλόχαρτο για τη χαλκοσωλήνα. Μας είπα, άμα θες να κολλήσεις, όχι να μάθεις να κολλάς, να μπεις στη φιλοσοφία τι είναι η χαλκοκόλληση, ναι, για να καταλάβεις το τι κάνω. Μωρομάνι, αδερφέ. Μεγάλη εφεύρεση. Ας το στρατό το κατάλαβα και εκτίμησα. Πάω μια μέρα στην αδερφή μου, το σπίτι, την προκομμένη τη μικρή που είμαι λίγο τσαντισμένος μαζί της, και με έπιασε κόψη μου, πάω στην τουαλέτα, ψάχνω χαρτί από εδώ, ψάχνω χαρτί από εκεί, ωραία γάμο, τι είναι, ανοίγω ένα σιρτά, γεμάτο μωρομάντιλα. Η ανιψιά μου, η Δήμητρα, η προκομμένη που είναι τώρα καμιά 27 χρονών, 25-27, άλλη τρελήγικη, ήταν μωρό τότε. Και βρίσκω μέσα στο τέτοιο γεμάτο μωρομάντιλα. Και η ίδια μάρκα, πρόσεξε. Αυτή τη μάρκα γουστάρω. Έτσι. Αυτή. Άσε με ρε να μιλήσω. Να πω κι εγώ κάτι. Είναι σχετικό. Άντε, πέστε. Στην κρίση όταν ξέσπασε. Για πιέση μου θα μιλήσουμε. Στην κρίση. Αυτά θα κοπεί στο βίντεο. Το βλέπω το έργο. Στην κρίση όταν ξέσπασε όλοι τρέχανε και παίρνανε χαρτί υγείας. Το θυμάσαι. Είχαν εξαντληθεί. Εγώ πήγα πήρα μορμάντιλα. Τόσο δυσκόλο. Γέμισα το σπίτι μορμάντιλα. Άσχετη. Και που λες πάω στην τουαλέτα. Βρίσκω εκεί, τρώω μια τηλεόραση.
τώρα εγώ με το φτωχό μου το μυαλό λέω, αφού κάνει για τον ποπό του μωρού μου, τις προκομμένες της ανιψιάς, δεν κάνει για το δικό μου. Τι ήταν αυτό, είμαστε και λίγο τριχοτήμης, δεν είναι ότι. Έτσι. Σαν να μην πήγα από το τουαλέτα. Από τότε φίλε, εγώ ξανά για να πιάσω κολόχαρτο, πρέπει να είμαι πολύ απελπισμένος, να είμαι σε ένα νησί, πώς το λένε, ναυαγός και να περάσει ένα αεροπλάνο και να μου ρίξει χαρτί υγείας και τίποτε άλλο και από το να σκουπίζει με τα λάπατα. Έτσι. Πάμε βήμα-βήμα. Ξέρεις ότι η ρυθμή μου είναι αυτή, δεν έχει. Ίσα-ίσα, εδώ προχώρησες, έκανες ολόκληρο, δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα στην κάμερα. Όλα, στο βίντεο πιστεύω θα φανεί. Θα δείξω, θα δείξω. Θα φανεί. Όπου μπορώ, τα κολλήματά μου εγώ τα θέλω έξω, το έχω τρέλα. Μπορώ να τα κάνω και να όλα μαζί. Θέλω να σκουπίσω εδώ, να σκουπίσω εσωτερικά, να το ελέγξω, γιατί άπαξ και δώσουμε νερά και έχω διαρροή, είναι μετά ολόκληρη ιστορία να διάσω τα νερά για να ξανακολλήσω. Ένα είναι ότι εδώ δεν έχουμε αποχετευτικό. Καθόλου. Άρα θα πάμε κουβά-κουβά όπως πήγαμε μέχρι τώρα. Προηγουμένως. Μπράβο. Και ένα άλλο είναι ότι είναι η τρέλα μου. Έκανε γυμναστική ο μικρός. Το λοιπόν. Κολλήσαμε και αυτό το κομμάτι. Συνεχίζουμε βήμα-βήμα. Προχωράει ο Μπαρμπαστράτος. Τι κάνει ο Μπαρμπαστράτος. Ο Μπαρμπαστράτος γουστάρει να έχει παντού τρελά ρακόρ. Ένα τρελό ρακόρ εδώ. Ταφ εδώ πέρα, σε αυτό το ταφ, το έβαλα επίτηδες. Για να βάλω εδώ πέρα συστολή από μία σεν δεύτερο, γωνία μέσα έξω και να μπει εδώ πέρα ένα αυτόματο εξαριστικό. Πώς είχε το αυτόματο εκείνο. Και από εδώ ένα τρελό ρακόρ, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί οτιδήποτε, να έχει την επιλογή να κάνεις την όποια σου εργασία. Το βγάζουμε έξω. Και επειδή πολλοί μας τη λένε, ο Μπαρμπαστράτος θα σας δείξει και πώς μονώνονται οι σωλήνες, γιατί δεν το δίνουν. Έχουμε αυτό το φανταστικό κομμάτι και θέλουμε να το μονώσουμε. Παίρνεις το βρεγμένο το πανάκι και το περνάς σε ένα χέρι. Πρόσεξε τι είναι. Το περνάς. Να είναι υγρό. Να γλιστράει. Κάτα λίγο. Μισό, εμάς τώρα με έχεις εδώ κάμερες, σωλήνες. Πολύ απλά. Τώρα θα γλιστράει. Τι έγινε ρε, τι μόνος, για να μόνο ακριβώς 28 ραμμένους έγινε. Τέλος. Δεν μονώνει ο στρατός. Τι να κάτσω να μονώνω, έτσι κι αλλιώς τα άλλα δεν τα μονώσω εγώ, εσύ τα μονώσεις. Τώρα αυτό επειδή είναι δύσκολο κομμάτι εκεί μέσα και δεν θα καταφέρεις, ακόμα και εγώ δεν θα κατάφερνα να το μονώσω καλά. Και έτσι με το βρεγμένο τι ωραία που πάει. Περπατάει. Μπορείς επίσης αν έχεις βρύση να πάρεις τη μόνος να τη γεμίσεις μέσα νερό, να την κάνεις μία έτσι και αυτό μπορεί να γίνει. Γιατί η μόνωση συνήθως έχει και μια μπούδρα μέσα, λευκή, άμα δεν ξέρω. Το έχω προσέξει. Μπράβο. Σαν τα γάντια. Είναι ο Μπαρμπαστράτος. Α, μπράβο. Ο Μπαρμπαστράτος δεν κάθεται να μονός, προθές μόνος και την καμινάδα του φίλου μου του Μάκη. Τυχερός ο Μάκης. Και έβγαλα μια τσατήλα. Πού σε Γιάννη γαμώ την τρέλα σου, άρχισε να όχι, ο Μπαρμπαστράτος δεν κάθεται να μονώνει. Ο Μπαρμπαστράτος θα δείξει στο φίλο μου τον Πασχάλη, Πασχάλη το πώς να το κάνει και άμα θέλει ο Πασχάλης να τα μονώσει καλώς. Δεν θέλει, δεν πειράζει. Κρατάς, κόβω εδώ, γιατί εδώ έχουμε ένα κόλλημα τώρα. Ζωστός. Όμορφα. Θα μου πες εδώ. Όχι. Και έρχεται ο Μπαρμπαστράτος και με την ωραία πατέντα που την έχει. Το μανταλάκι. Πού είναι το μανταλάκι. Το μάθαμε κι αυτό. Πού είναι το μανταλάκι. Φέραμε. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και στα μάξι. Μπορεί να είναι και στα μάξι. Κάνω το μανταλάκι εδώ. Το πιάνω. Κάνω την κόλλησή μου εδώ και τα πλώνω. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Σ' άρεσε. Τέλειο. Είναι που δεν μονώνω. Έτσι. Όχι, δεν μονώνεις, αλλά αν μονώσεις, μονώνεις. Ρε, ούτε μονώσεις, ούτε στιγμήματα, τίποτα δεν βάζω γάμο την τρέλα σας.
Εντάξει. Κοίταξε τώρα, τι έπαθε. Δεν χωράει που... Δεν χωράει από πίσω λίμα, Να πατήσω το κουμπί να σε βοηθήσω. Πάντα το κουμπί, γιατί θα γίνουμε ρε. Ξαναρωτάω μπροστά στην κάμερα, γιατί δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει, δεν ξέρω τι. Αυτό εδώ το μηχάνημα, όπως ήταν εδώ. Ναι, ναι. Δούλευε. Ναι, χτες το βράδυ το λειτουργήσα. 25 βαθμούς κάρφωσα και κάναμε μπάνιο και πήρε μπρος, δούλεψε, ανέβασε θερμοκρασία στο σπίτι 25, έπιασε, σταμάτησε. Κάναμε μπάνιο, σου λέω, ζεσταίνεται από εδώ μόνο. Το ζεστά νερά έχω μόνο από το καυστήρα. Δεν έχω τίποτα άλλο. Το βίντεο αυτό, συνεχίζουμε βέβαια, είναι χαρισμένο στην εταιρεία Σατούρν. Πού, άλλη γύφτηκε. Στην εταιρεία Σατούρν, η οποία έχει Σατούρν, Κιντουράμι, Σαν Σταρ και λοιποί, για μένα είναι η αγαπημένη μου μάρκα. Ωραίο εδώ. Τέλεια. Έχω περάσει πολλούς, έχω σώσει πολλούς και τώρα που καθόμαστε και προχωράμε και συζητάμε, γιατί είναι η μέρα Παρασκευή και όλες και καθόμαστε και κάνουμε τα δικά μας, γιατί έτσι μου αρέσει να δουλεύω. Πολλοίς κόσμος με παίρνει τηλέφωνο από όλη την Ελλάδα και μου λέει: Μπαρμπαστράτο, μπορείς να χτίσεις τις προάλλες. Μίλησα με ένα παλικάρι από τη Σπάρτη κάτω και μου λέει: Έχουμε ένα λέβητα πετρελαίου, δύο διαμερίσματα από 120 τετραγωνικά, πες 250 τετραγωνικά. Βάλαμε, λέει, 500 ευρώ πετρέλαιο στη Σπάρτη και τα έκαψε σε μια εβδομάδα. Μπαμ, μπαμ, λέει. Όταν είδαμε γιατί δεν ζεσθενόμαστε και κατεβήκαμε κάτω και είδαμε ότι η δεξαμενή είχε αδειάσει, πάθαμε σοκ και εγώ και ο αδερφός μου. 500 ευρώ, γύρω στα 400 κάτι λίτρα. Σωστά. 400 λίτρα έκαψε μέσα σε μία εβδομάδα, λέει. Πάθαμε σοκ. Με πήρε τηλέφωνο το παιδί, μιλήσαμε εκεί. Ήθελε να βάλει, μετά αποφασίζει αυτός να βάλει μια υδραυλική σόμπα, pellet. Άκουσε τα βίντεο μας, φίλε μου Σάβα, πάει στο τοπικό κατάστημα και βρίσκει τη Μαϊθέρν τη σόμπα και του λέει: Παιδιά, θέλω να έρθετε να μου την τοποθετήσετε. Θέλω να μου βάλετε έξτρα δοχείο. Θέλω να με βάλετε αυτό. Θέλω να με βάλετε αυτό. Η απάντησή του ήταν: Ποιος σας λέει αυτές τις μαλακίες? Γυρνάει το παιδί και του λέει: Ο Γιαννούδης, άντερε το μαλάκα κι αυτόν. Επιλέξει όμως. Και φυσικά τι έκανε ο φίλος. Άντερε ακόμα. Γεια σου, Διονύση. Ακύρωσε την παραγγελία. Τώρα έρχομαστε εδώ πέρα. Ερχόμαστε εδώ πέρα τώρα και πώς συζητάμε και κοιτάω την καμινάδα. Μια φανταστική καμινάδα. Μια ωραία καμινάδα. Τη βλέπω πώς ήταν αυτή η καμινάδα. Ήτανε έτσι. Έτσι. Σωστά. Και αυτό εδώ, έλα πιο κοντά, έλα πιο κοντά, έλα πιο, γιατί τρελάθηκα τώρα. Και αυτό ήταν μέσα στο τέτοιο. Σωστά. Είσαι σίγουρος ότι δούλευε? Ναι, τι να σου πω. Εσύ το έβγαλες. Τι βλέπεις εδώ? Είναι κλειστό. Τι είναι κλειστό, ρε? Πάτε καλά. Τι είμαις? Τι? Από εδώ κάπνιζε. Τι λες, ρε, τώρα? Έπαιρνε μπρος αυτό το μηχάνημα μέχρι χθες. Πόσα χρόνια είναι? Εγώ είμαι 20 χρόνια σίγουρα. Ρε ηλίθιοι άνθρωποι, βρε τετραπέραντοι. Η συγκεκριμένη καμινάδα, λέει ο κατασκευαστής, ότι πρέπει, πρόσεξε, είναι, αν ο λέβητάς σου είναι εδώ και εδώ είναι το ντουβάρι και ο τείχος έξω, εδώ κάπου είναι ο τείχος και αυτό. Είναι όλο και αυτό έξω. Αυτό είναι έξω, αυτό. Ρουφάει νοπό αέρα απ' έξω και αυτό εδώ έχει αυτή την τάπα, ναι, για να είναι αντιανεμικό, να μην επηρεάζεται από τον αέρα. Όταν αυτή εδώ την καμινάδα, εγώ θα τη χώσω εδώ μέσα, το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να κόψεις αυτή την τάπα. Ήταν έτσι όλα τα χρόνια, δεν αυτά που δούλευε. Ήτανε μέχρι εδώ. Ναι, δεν ξέρω που ήταν. Εδώ, 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 έτσι. Ναι, φαίνεται που είναι καθαρό κιόλας. Φαίνεται που είναι καθαρό. Και είσαι σίγουρος ότι άναβε? Άναβε, δούλευε, σου λέω, και ζεσθενόμασταν. Που λειτουργούσε. Λυπηθείτε ήταν... με, ρε μαλάκες. Λυπηθείτε με, αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, πόσο χρόνο είναι αυτό το όλο του στάση, πόσα χρόνια? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν έχει 10 χρόνια. Παραπάνω 10 χρόνια το έχω εγώ, σου λέω.
Παραπάνω, 20. Πέρασε από εδώ υδραυλικός, πέρασε έτσι. Δεν βγάλαν την καμινάδα αυτή, την καμινάδα. Την καμινάδα δεν τη βγάλαν από εδώ για να καθαρίσουν. Όσο είμαι εγώ, όχι. Όσο είμαι εγώ. Και πώς καθάρισε μέσα από εκεί. Εκεί το μπουρί το κατόβγαλε. Δεν μπορεί, αυτό δεν το έβγαλε. Το από εδώ δεν έβγαλε. Το είχε με το σφιχτήρα, δεν ήταν ένα απλά στα δίπλα. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Φάθηκα το. Το είδα προηγουμένως που μιλάμε και λέω μπα, η ιδέα μου χάνει τώρα. Λέω κάτσε ναι. Και εγώ το κάτι είδε τώρα αυτό και με ρωτάει άμα ζεσθενόμασταν. Δούλευε έτσι, από εκεί έφευγε, ό,τι έφευγε. Προς όλες τις εταιρείες που μας φέρνετε εργαλεία πελέτητες πετρελαίου, συμπύκνωσης, μας φέρνετε τα αρχίδια του Τίγρη, ρε κερατάδες, κερατάδες πώς να σας πω, πουλάτε ρε τα μηχανήματα χωρίς να ενημερώνετε τον εκάστοτε υδραυλικό. Ρε εσύ, πάρτε ρε τον υδραυλικό, κάντε τον 5 σεμινάρια τον άχρηστο και μετά να αρχίσει να βάζει μηχανήματα. Τι σε χρωστάει ρε ο φίλος μου πίσω από την κάμερα, ξέρεις εδώ πέρα τι γινόταν όλα. Έπαθα σοκ τώρα. Ναι. Δηλαδή εκεί που λέω ρε φίλε ότι τα έχω δει όλα ρε φίλε, έχω, ασχολούμαι με τη θέρμανση από το 93, έχω τα τελευταία 6-7 χρόνια γυρίζω όλη την Ελλάδα και λέω πόσες μαλακίες να αντέξω ακόμα. Τώρα κάτσε λοιπόν, σου κάνω εγώ μια ερώτηση. Το ρώτα θα το ξαναβάλεις, θα το κόψεις εκείνο. Δεν θα το βάλω καν. Επειδή δούλευε τόσα χρόνια. Δεν με ενδιαφέρει. Καταρχήν αυτό. Ποιος το έβαλε εδώ πέρα το καλοριφέρο, ο πεθερός, ο μπαμπάς, ποιος. Δεν ξέρω, μάστορας, εγώ τι, ο πεθερός. Όχι ρε, ποιος το πλήρωσε. Ο πεθερός. Ο πεθερός. Όταν ο πεθερός, ο καλός ο άνθρωπος, αποφάσισε να βάλει αυτό το λέβητα, αυτό εδώ το τέτοιο σήμερα να πάει να το πάρει σε αυτή την καμινάδα ή γύρω στα 2,5 εκατοστάρια. Ναι. Αυτό εδώ το πράγμα, όπως ναι, το λέτε. Το ξέρω. Το ξέρεις. Όχι, εσύ το λες. Από κοστολόγια δεν έχουμε. Με πιστεύεις. Αυτό το πράγμα έχει γύρω στα 2,5 εκατοστάρια. Έχει μια συγκεκριμένη χρήση, λέει όταν ο Λέβητας είναι εδώ και είναι δίπλα ο τείχος, να βγει δίπλα, να μην επηρεάζεται κτλ. Και να παίρνει από εδώ για να κάνει προθέρμανση το Λέβητα. Ωραίος εδώ. Ωραίος. Έλα όμως που δεν είναι για το δικό σου μοντέλο. Εντάξει, ήθελε να πουλήσει εδώ το έχω από αυτή την πλευρά, έτσι, από εδώ. Γιατί όμως δεν είναι για το δικό σου μοντέλο, για να δεις πόσο άσχετοι είμαστε. Έλα εδώ. Έχει αυτό εδώ, όχι πιάστηκε η μέση. Έχει αυτό εδώ το συγκεκριμένο σκαυστήρα, Λέβητας. Έχει αυτό εδώ το σετάκι, έλα εδώ πιο κοντά. Το είδα προηγουμένως. Και τι κάνει αυτό, αυτός ο μάγκας που έκανε αυτό το μηχάνημα, το μοντέλο μάλλον, το έκανε για να μην χρειάζεται κοινή καμινάδα. Τι κάνει αυτό, παίρνει από εδώ αέρα, το περνάει στο πάνω μέρος του Λέβητα, προθερμαίνει τον αέρα και στον φέρνει μέσα. Κανονικά από εδώ πρέπει να τραβηχτεί μια άλλη σωλήνα για να ρουφάει από έξω φρέσκο, κρύο, νοπό αέρα και όταν έρχεται ο αέρας εδώ να τον προθερμαίνει για τον καυστήρα. Άρα αυτός ο συγκεκριμένος η καμινάδα των 200-250 ευρώ δεν είναι για αυτόν τον Λέβητα, για αυτό το μοντέλο. Ναι. Και πέρα από αυτό, πώς δούλευε ρε φίλε. Δηλαδή, απίστευτο, δεν το πιστεύω. Πρώτα απ' όλα, σαν μηχάνημα έχει ανέβει πολύ στα μάτια μου, γιατί ήταν όλα αυτά τα χρόνια βουλωμένα. Σου λέω μια 20ετία πρέπει να την έχει. Θες και να βρούμε εκεί στα μάνουα, αλλά απόδειξη, τίποτα, σφραγίδες, εγγύησεις, δεν ξέρω. Και για μία ακόμα φορά παθαίνω πλάκα με το πόσο άσχετοι είμαστε. Άσχετοι. Μπορείς να καταλάβεις πόσο σοβαρό είναι αυτό. Ναι. Τώρα που στο εξήγησα, εσύ ναι, από ναι, μόνος. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να αφήσει εκείνη την τάπα, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Όχι, δεν, όχι. Δεν γίνεται, δηλαδή, όσο και να το βλέπω. Μα πώς αναφύγει. Πώς έφευγε ρε από εδώ, πες μου. Να. Κλειστή. Αν το γυρίζει λίγο προς τα μένα. Και φυσικά, αν ανοίξει το manual, τι λέει ο κατασκευαστής, ξέρεις. Και ήτανε ταπωμένο μέχρι. Πάρ' το χέρι σου από εδώ. Λέει ο κατασκευαστής ότι είναι ο Λέβητας εδώ και είναι ο τείχος εδώ. Ναι. Ανοίγεις μια τρύπα στον τοίχο και κανονικά έχει και δύο στεφάνια. Και το βγάζεις έτσι και ξέρεις τι λέει ο κατασκευαστής, ότι πρέπει να το έχεις και 2% κλίση προς τα κάτω, τυχόν βροχές που θα πέσουν από εδώ ή τυχόν υγροποιήσεις, να μην στη φέρει μες στο Λέβητα, να τις βγάζει έξω. 2% το σωστό είναι δηλαδή αλφαδιά και 2% κάτω. Μάλιστα. Αλλά αυτή η καμινάδα είναι μόνο όταν ο Λέβητά σου είναι εδώ και ο τείχος είναι δίπλα για να μην τραβάς καμινάδα τέρμα πάνω. Αυτό εδώ μπορεί να δουλέψει έτσι. Πέρα από αυτό,
Εδώ καταλαβαίνεις ότι από εδώ τραβούσε τον αέρα. Τραβάει τον αέρα και τον μπαίνει. Εμείς όμως, στο δικό μας το μοντέλο, δεν χρειαζόμαστε αυτή την καμινάδα. Κοντός. Γι' αυτό εσείς εκεί στη Σατούρν, που σας λέει ο κόσμος ότι βλέπουμε Γιαννούδη και τα λοιπά και λέτε ότι γελάτε, να με τι γελάει ο Γιαννούδης, με τα χάλια σας. Γιατί όμως με τα χάλια σας? Γιατί αγαπητέ, από τη στιγμή που έχεις ένα προϊόν στην ελληνική αγορά και το πουλάς και ακριβά, έτσι. Γιατί αν παραπάρεις ένα λέβητα Σατούρν σήμερα συμπίκνωση, έχει κανένα 2-2,5 χιλιάρια, δεν είναι και τζάμπα. Συνδοχή, αδιαστολή, συμπλεμπλεμ. Θες γύρω στα 2,5 χιλιάρικα, 3 χιλιάρικα, μόνο για να συνδέεις το λέβητα. Συν τον ουδετεροποιητή, καμινάδες, ξέρω εγώ. Και παρόλα αυτά, το μόνο που ξέρετε, μάγκες, είναι να πουλάτε. Συμφωνείς αυτό? Δηλαδή, πας να πάρεις ένα Mercedes, ένα αυτοκίνητο αντιπροσωπείας και δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένο σέρβις, θα τα αγόραζες εσύ αυτό το αμάξι? Πώς θα ισχύει τα 5 χρόνια, πώς θα δίνουν σε καινούργια αμάξια? Δεν ξέρω, εγώ δεν πήρα αμάξι καινούργια. Ένα άλλο. 2, 3, 5 χρόνια. Τέλος πάντων, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Δηλαδή, πας αγοράζεις ένα καινούργιο αμάξι και σου λέει επίσημο σέρβις, 5 χρόνια εγγύηση κτλ. Ποια είναι η ρεκοπρόσκυλα η δικιά σας η εγγύηση, που το ξέρεις ότι τα περισσότερα καζάνια τους τρυπάνε στα 3 με 5 χρόνια, γιατί το δοχείο διαστολής είναι ξεφουσκωμένο. Τι είπαμε προηγουμένως, τι κάνει το δοχείο διαστολής? Παίρνει τις ανοχές και όταν ξεφουσκώσει και δεν σκάσει και η βαλβίδα ασφαλείας του εδώ, κάπου θα βρει το πιο αδύναμο σημείο και θα τρυπήσει. Ξέρεις πως ο κόσμος με παίρνει κάθε μέρα για τα γκιντουράμισα του και μου λένε ότι τρυπάνε στα 3, 4, 5 χρόνια πριν? Πως γνωρίζουν, λέει, στα 5 χρόνια εγγύηση και στα 4 τρυπάνε? Ξέρεις εσύ τώρα ότι με αυτή εδώ την καμινάδα θέλω να μπει μέσα στο λέβητα. Έχουμε έναν καυστήρα, καίει πετρέλαιο, ωραία. Δημιουργεί μια φλόγα γύρω στους 850 βαθμούς. Περνάει μέσα από τους επιβραδυτές. Έλα εδώ και εσύ, κοιμισμένη εδώ. Τώρα νευρίας. Περνάει από αυτούς τους επιβραδυτές, τους βλέπεις. Yeah. Αυτά λέγονται επιβραδυτές. Πάει η κάπνα ζιγ-ζακ, ζιγ-ζακ και οι 800 βαθμοί μέχρι να φτάσουν εδώ, επειδή κάνει, απορροφάει το νερό τη θερμότητα, φτάνει να έχει έξοδο καυσαρίων 140 βαθμούς. Τι γίνεται όμως με το που θα έρθει εδώ πέρα και θα χτυπήσει αυτή τη μαλακία που δεν έβγαλε ο άλλος? Αυτή 120-140 βαθμοί δεν είναι πλέον 140, είναι πολύ περισσότερο, γιατί εγώ την κρατάω τέρμα μέσα τη φλόγα. Και έρχομαι εγώ τετραπέραντος και τι σου λέω? Εγώ τι σου είπα την πρώτη στιγμή, πριν τα δω αυτά? Εάν δούλευε. Όχι, άσε αν δούλευε. Σε είπα ότι η καμινάδα σου είναι λάθος, πέρα για πέρα λάθος. Και εγώ από τη στιγμή που είναι λευκό και έχεις πολλά λεφτά. Να το λέμε και αυτό, έχεις πολλά λεφτά. Έτσι. Τι γελάς? Όλοι οι πελάτες του Γιαννούδη έχουν λεφτά. Κουφάλα. Πρόσεξε τώρα. Εγώ τι θέλω? Θέλω να πάω ευθεία και από εκεί με μια γωνία να πάω και να συνδεθώ σε αυτό το γάμο. Ευτυχώς είναι και ατσαλοσπυράδο. Πρώτα απ' όλα να πάρω το μηχάνημα την ανάσα του, ρε φίλε. Ναι. Το καταλαβαίνεις? Κοίταξε, φαντάσου το. Ο καπνός ταξιδεύει μόνος του, ρε, τώρα. Γιατί όταν θα σβήσει ο λέβητας θα με κάνει και έναν ψιλοελκυσμό από μέσα. Ενώ εδώ με το που έσβηνε ο λέβητας. Το μαλάκα τον άσχετο τον θερμοϊδραυλικό που ήρθε και πήρε τα λεφτά. Πέρα εδώ πέρα, τώρα πήρα και φόρα ο ξεφτυλισμένος. Έλα εδώ, ρε, έλα εδώ, έλα εδώ και εσύ άρχισα να νευριάζω. Του μπόραμα έρχεται, του μπόραμα φεύγει. Όλα ο ριχάλκινα εδώ πέρα τα εξαρτήματα. Και ήρθε, σε κοπάνει σε ένα σωληνομαστό γαλβανιζέ. Μία γωνία μέσα έξω γαλβανιζέ. Τι γίνεται εδώ μέσα? Φρακάρισε. Τι γίνεται εδώ μέσα? Εδώ θέλω να τα δείξεις τώρα, γιατί νευρίασα πολύ. Μετά και τι μου είπες, δεν έχω και ζεστό νερό πάνω. Γιατί δεν έχεις ζεστό νερό? Θα σε πω εγώ γιατί δεν έχεις ζεστό νερό πάνω. Και τι κάνουν μπάνιο τα μουρά και τι λέει ο Γιαννούδης, φρέσκο ζεστό νερό. Πρόσεξε τώρα πόσο μαλάκες είμαστε. Εμείς φυσικά, επειδή έχουμε πολλά λεφτά, πήγαμε, πήραμε πλαστίκες ο Ριχάλκινης. Δείξε εδώ μέσα την τρύπα. Πάνε, δείξε την τρύπα. Δείξε την τρύπα να τη δει ο κόσμος. Θα φαίνεται, στον. Δεν ξέρω. Φαίνεται, φαίνεται, φαίνεται. Φαίνεται. Φαίνεται, φαίνεται. Φαίνεται καλά. Φαίνεται. Φέρνω να δω κι εγώ.
Φαίνεται τέλεια. Πρόσεξε να δεις. Τα χάλια. Πρόσεξε. Τη βλέπεις? Την είδες. Την είδες. Και έρχομαι εγώ τώρα οξεφτυλισμένος, οξεφτυλισμένος, γιατί είμαι γύφτος και έχω πάρει από εδώ μαζί με το Λέβεντα κανατάλληλο χιλιάρικα, μην νομίζεις. Άλλος πλήρως. Και έρχεται ο γύφτος και βάζει ένα σωληνομαστό, ο Ριχάλτη Γαλβανιζέ, και μία γωνία μέσα έξω και σε έχει σακατέψει το μηχάνημα. Και από εδώ κάνει μπάνι ποιος? Τα βλαστάρια σου. Ναι. Που εσύ τα έχεις αμανάρια και έρχομαι εγώ. Και αυτό τι κάνει τώρα? Αυτό πρέπει να έγινε σε δεύτερη φάση, κάποια στιγμή, σε... Αυτό καταλύει. Η οξύδωση άρχισε από την πρώτη μέρα. Ναι, συμφωνώ. Από την πρώτη μέρα. Γράφει αυτό, ρε, γιατί τώρα είναι δύο. Γράφει, 15-22 και ανεβαίνουμε. Και ερχόμαστε εδώ πέρα. Ανοίγω το φανταστικό. Με συγχωρείς λίγο, γείτονα, που τα λέω έτσι, αλλά έχω φορτώσει. Τρώμαξε, γείτονα, και κατέβει. Το βλέπεις εδώ πέρα τώρα αυτό το εξαριστικό που είναι από το Κιτουράμ, από το Σατούν. Ναι. Πόσα χρόνια μπορεί να στάζει αυτό, ρε, πίστε? Εγώ πιστεύω μια 20ετία. Πάντως δεν φαίνεται για. Και επειδή είναι μάγκες αυτή από τα εργοστάσια. Και η αιτία του κακού ήταν αυτή. Αυτό ήταν εδώ μέσα στην προσαγωγή. Συμφωνείς, θα θυμάσαι. Ακριβώς, ναι, ναι. Έχει και μια κοπήλια εδώ, οι μάγκες. Σου λέει, άμα δεν πάρεις το δικό μας μηχάνημα, κανένα 15-20 ευρώ. Ενώ ένα αυτόματο εξαριστικό, η αξία του είναι 5-7 ευρώ. Πρέπει να πάρεις το δικό μας. Χώρια εδώ πέρα. Και ήρθε όλα αυτά τα χρόνια, έσταζε. Πήγαν κάτω, δείξτα. Σάπισε εκεί το εξωτερικό. Έλα, Μαρίνα. Και έρχεται ο τετραπέρατος ο υδραυλικός σου, που τον έχεις και χρόνια, έτσι. Ναι, αυτός έχει από τότε που τον έλαβε. Και τι σου λέει? Πέταμα. Σάπισε ο Λέβητας, πέταμα. Και έρχομαι εγώ και σου λέω, έλα εδώ, έλα εδώ πιο κοντά. Φιλαράκι, αυτό που σάπισε, που βλέπεις εκεί, είναι από τις μαλακίες τόσα χρόνια. Σάπισε λίγο το καπάκι, το προστατευτικό απ' έξω και το πάτωμα του τέτοιου. Και εδώ μέσα έχεις ένα φανταστικό καζάνι ανοξείδωτο, το οποίο μπορεί να σου πάει άλλα 20-30 χρόνια. Σε πόση ώρα έκανα για να σε πείσω ότι το μηχάνημά σου είναι καλά? Στα 10 λεπτά ήμουν πεισμένος 100%. Στα 5 λεπτά ήμουν 80%. Πάμε στα σπίτια και με λαφριά καρδιά λέμε τον φίλο, πέτα το, ρε. Δεν κάνει αυτό, σε φέρω εγώ ένα καινούριο. Πού θα τα βρει, ρε, τα λεφτά ο κόσμος? Γι' αυτό φορτώνω. Γιατί πλέον το πιστεύω. Το πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί, όχι όλοι φυσικά, δεν μπορώ, αυτό δεν το πιστεύω, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί υδραυλικοί που λειτουργούν με δόλο, φίλε. Το πιστεύεις εσύ? Εσύ γυρνάς και μου λες, όχι, μπορεί να είναι άγνοια, μπορεί να είναι... Τεμπελιά, άγνοια. Άσε με, ρε, τώρα, άσε με, ρε. Ήρθα πέρυσι για συντήρηση. Πόσα χρόνια, ρε, μπορεί αυτή η βαλβίδα τώρα να στάζει? Πόσα χρόνια? Δεν ξέρω. Καταρχήν, να το πάρουμε κι αλλιώς. Πάντως, πιάσε εδώ πέρα. Όταν ήρθα εγώ. Πιάσε να δεις που πάνε τα λεφτά σου. Πιάσε. Το πιάνεις? Ναι, ναι, ναι. Έχει σχέση αυτή η βαλβίδα, αυτή εδώ? Πες μου εσύ. Με δείχνεις? Πες μου, ε. Άγνωστο για μένα. Watch. Αγαπημένη μου μάρκα. Αυτή, άμα τη ρωτήσω, ούτε ξέρω. Ορφανή, ούτε ξέρω. Δεν έχει μάρκα πάνω. Αυτή έχει γύρω στα 3 ευρώ, 4. Και αυτή εδώ έχει 8 με 10 ευρώ. Αν σου πω ότι αυτό είναι η ασφάλειά σου, δεν θα δώσεις επιπλέον 5 ευρώ? Δεν το συζητάμε. Αυτά τα κοστολόγια είναι σίγουρα αστεία. Θα τα δώσεις, γιατί αστεία. Μπροστά στην κάμερα όλοι λέτε θα τα δώσω, αλλά όταν έρχεται ο υδραυλικός λέει ότι δεν πληρώνεται. Όχι, όχι. Τι όχι? Όχι, το απέδειξα αυτό που λέω. Δεν το συζητάμε. Έτσι είναι ο στράτος. Κατάλαβες που πάνε τα λεφτά σου? Να, κατάλαβες. Έχει τώρα αυτό το φανταστικό. Κοίταξε, για μένα είναι κόσμημα. Ναι. Με αυτή εδώ τη μαλακία. Κοίταξε εδώ πέρα, ρε. Υλικό που έχει και εδώ. Διατομή. Και διατομή. Ναι, και διατομή. Ναι. Για μένα είναι ντροπή. Αυτά κανονικά. Έπρεπε να υπάρχει μια επιτροπή εγώ. Να κάνω μια επιτροπή εδώ στην Ελλάδα τώρα αυτό. Αξιολόγηση. Αξιολόγηση. Τι θες να κάνεις εσύ, εισαγωγή από Γερμανία, Αυστρία, Αμερική, Κίνα. Θα μου τα φέρνεις. Και μόνο που θα το βλέπω, εγώ θα υπογράφω αν θα μπει στην ελληνική αγορά. Ωραία. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει. Άσυμνα, αλλού θέλω να το πάω. Μπορείς όμως εσύ, φίλε μου Πασχάλη, και ο γείτονας, πώς το λέμε? Διονύσης. Μπορείς όμως, φίλε μου Διονύση, εσύ, όταν θα έρθω εγώ ο υδραυλικός και σου τοποθετήσω μια τέτοια βαλβίδα, να τον πεις, αδερφέ, η βαλβίδα ασφαλείας είναι πολύ σημαντική. Δεν παίζουν με αυτά. Σε παρακαλώ, παίζουν πόσα επιπλέον λεφτά θέλεις. 5 ευρώ, 10 να στα δώσω. Να πάρω να μου βάλεις μια βαλβίδα ασφαλείας
αξιόπιστη. Την αγορά, φίλε μου Πασκάλη, θα την αλλάξεις εσύ, όχι εγώ. Εσύ θα πηγαίνεις στο κατάστημα και θα ζητάς επώνυμο προϊόν. Εσύ όταν θα έρχεται ο υδραυλικός θα του λες θέλω επώνυμο προϊόν, μέχρι σιγά σιγά να καταλάβουν όλοι οι υδραυλικοί, όλα τα καταστήματα, όλοι οι εισαγωγείς, όλοι, ότι πλέον το παραμύθι έχει τελειώσει, ότι πλέον υπάρχει ένα κανάλι, ναι, το δικό μας το κανάλι, που πλέον έχει 18 εκατομμύρια προβολές κτλ. Κτλ. Και σιγά σιγά ο κόσμος άρχισε να ξυπνάει. Αυτοί δεν έχουν καταλάβει. Επειδή αυτοί είναι στα αρχίδια τους, αυτοί ξέρουν μόνο να πουλάνε. Δεν ξέρουν ότι υπάρχει ένα κανάλι το οποίο ενημερώνει τον κόσμο και τους λέει. Γιατί τα έχω οικονομήσει εγώ τώρα. Με είπε η Watch και με λέει εσύ Στράτο, ξέρεις τι θέλω να ψάξω. Πάρε ρε 20.000 ευρώ να λες ότι είναι η αγαπημένη σου μάρκα. Ναι. Έτσι νομίζουμε. Ό,τι λέω, δηλαδή όταν κάθομαι εγώ και εξηγώ στο φίλο μου ότι αυτή είναι η αγαπημένη μου μάρκα, δεν με έχει προδώσει, σημαίνει ότι με μια εμπειρία 20-30 χρόνων, όντως αυτή εδώ η βαλβίδα δεν με έχει προδώσει ποτέ. Και πέρα από αυτό θα γυρίσω εγώ και τι σε είπα. Λέω ότι ναι μεν τη γουστάρω σαν βαλβίδα πάνω στο χέρι και θα τραβήξουμε και ένα σωλήνα έξω ούτως ώστε όταν θα για κάποιο λόγο σκάσει να φύγουν τα νερά για να μην πλημμυρίσεις. Σε τι μη είπες, πλημμυρίσαμε κανένα δύο φορές. Ναι, από τα δίπλα. Όλα αυτά που σας λέω είναι τα αυτονόητα. Διονύση, μπορείς να το καταλάβεις, φίλε. Ναι, ναι. Δηλαδή, τώρα που σου λέω δύο κουβέντες, αυτή η βαλβίδα μπορεί ανά πάσα στιγμή, φίλε, να ανοίξει, να μπει ένα σκουπιδάκι εδώ, να μείνει ανοιχτή, ο αυτόματος πλήρωση να συμπληρώνει και όταν θα έρθει το πρωί, εδώ να έχει 20 με 30 εκατοστά νερό. Χώρια που θα γίνουν όλα εδώ πέρα, πάρε μετά και την πυροσβεστική να του πει τι άλλο να μας αντλήσει τα νερά. Μπα, δεν έρχονται. Δεν έρχονται. Γιατί δεν έρχονται, ξέρεις. Ναι. Γιατί το ρώτησα κι αυτό. Ναι. Γιατί του λέει ότι οι μάνικες που έχουν. Για να τραβήξει νερό από εδώ θέλει, δηλαδή και μισό μέτρο νερό να έχει, θα στο τραβήξουν, αλλά τα 10 εκατοστά θα στα αφήσει μέσα. Έτσι γιατί έχω φίλο πυροσβέστη του καναλιού και του λέω καλά ρε, γιατί δεν πάτε να εξυπηρετήσετε τον κόσμο. Ρε Στράτο μου λέει, οι αντλίες που έχουμε εμείς, δηλαδή άμα φτάσει το νερό εδώ, για ένα μέτρο, δύο για ένα μέτρο, μέτρο να δω πολύ ευχαρίστως λέει να στο κατεβάσω στα 10 εκατοστά. Πιο κάτω δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ και όταν μας παίρνουν τηλέφωνο ότι πλημμύρισε ένα υπόγειο. Και τους λέμε πόσα εκατοστά είστε πλημμυρισμένοι, πάμε. Γι' αυτό θέλει. Μια πιθαμή. Πόσο είναι μια πιθαμή, έτσι. Να, μια πιθαμή. Μια πιθαμή, α, η δικιά μου πιθαμή είναι 20 εκατοστά. Για 20 εκατοστά μια πιθαμή δεν ερχόμαστε. Έτσι. Είδες, το είπαμε γι' αυτό. Καταλαβαίνεις πόσο άθλοι και τρισάθλοι είμαστε. Τι σου είπα, του Διονύση είναι 2 μέτρα. Θα έρχεται ο υδραυλικός. Θα τον δίνεις, φίλε μου Διονύση, ένα χέρι ξύλου πρώτα, ξύλου μου, πάτα κιούτα, θα τον κάνεις ένα και μετά θα τον πιάνεις από το χέρι, θα τον βάζεις μια καρέκλα, τι θέλει ο μάστορας, καφέ, τι θέλει νερό, τι, ό,τι γουστάρεις. Και μετά να κάτσεις. Γιατί τώρα τι γίνεται, απ' την άλλη υπάρχει και η ατιμωρησία που λέγεται, γιατί όταν εγώ είμαι ατιμωρησία, δεν είναι ο φόβος φυλάει τα έρμα. Τι θα με κάνεις, δεν ζεστάθεις. Α, τώρα. Βρήκαμε αυτές τις μαλακίες, βρήκαμε. Κανονικά έπρεπε να πάει να πιάσεις αυτό. Έλα εδώ ρε φιλαράκι, έλα εδώ. Ή μάλλον έπρεπε να σταματήσουμε εδώ τη δουλειά και να πάει να τον πιάσεις και να του πεις έλα εδώ ρε. Υπάρχει αυτός ο μαλάκας εδώ και λέει αυτές τις ισχύουν αυτές. Αυτό τώρα μετά από 20 χρόνια δεν ξέρουμε ο άνθρωπος που βρίσκεται, έτσι. Αν είναι στο επάγγελμα γίνει σύνταξη. Καταλαβαίνεις πώς το λέω όμως. Όταν έρχεται ο υδραυλικός, ο κάθε υδραυλικός και σου κάνει όλες αυτές τις βλακίες. Και θα γυρίσει τώρα κάποιος, θα πει, θα γυρίσει όμως κάποιος, πρόσεξε τι θα πει τώρα ο τετραπέρατος. Θα γυρίσει και θα πει ναι, αλλά αν έπαιρνες έναν τυχιούχο, αδιούχο υδραυλικό, δεν θα έχεις αυτά τα προβλήματα. Συμφωνώ μαζί. Το θέμα ποιο είναι. Ότι μετά από 6 ολόκληρα χρόνια που γυρίζω την Ελλάδα και μιλάω καθημερινά, τώρα δεν έχει πάντα κινητά γιατί είμαστε στο υπόγειο και δεν έχουν σήμα. Τσιπάνε λίγο, αλλά σας πληροφορώ ότι έχω άπειρο φωτογραφικό υλικό, βίντεο, μηνύματα, ονόματα, επίθετα από όλη την Ελλάδα, από εργασίες που έχουν γίνει, από εταιρείες, από υδραυλικούς, από θερμαϊδραυλικούς κτλ, με σφραγίδες κτλ και πολλές από αυτές τις δουλειές τις έχω δείξει κιόλας.
όπως ο επίτυχος λέβητας αερίου στη Χαλκίδα, όπως ο επίτυχος λέβητας αερίου στο Βόλο, όπως η Αγγλία θερμότητα στη Χαλκίδα στο φίλο μου τον Παλικάρη εκεί. Ναι, αλλά δεν συγκινήθηκε κανένας από εσάς που έχετε συλλόγους υδραυλικών δύναμη, πάρτε ένα τηλέφωνο να πείτε, λέτε ρε Μπαρβαστράτου, ποιος τα κάνει αυτά. Τι λένε όμως στο χωριό μου, κόρακα σκουράκου, το μόνο που ξέρουν να λένε, ποιος είσαι εσύ ρε που τα λες όλα αυτά, ο κανένας είμαι εγώ, αυτός είμαι, είμαι ο κανένας, ο φίλος μου ο Πασχάλης και ο φίλος μου ο Διονύσης σιγά σιγά άρχισαν να ανοίγουν τα μάτια τους και σκέφτονται γιατί δεν ζεσταίνομαι ρε φίλε, τι φταίει. Πώς να σε εξηγήσω εγώ τώρα με ένα δοχείο διαστολής Μανίσιο, το οποίο είναι τρίπιο, με ένα δοχείο διαστολής που μου είπες τι, το κουνούσες εδώ πέρα και μου λες Στράτο, καμιά φορά το είχε νερό, καμιά φορά αέρα, το οποίο ήταν συνδεμένο. Αυτό ήταν έτσι. Ήταν στο δοχείο εκείνο, το πήρε, το τσαλάκωσε, τα λέω σωστά ρε. Προφανώς. Σύνδεσε εδώ πέρα αυτό εδώ, και μετά τάισε το δοχείο το έξτρα. Μέχρι εδώ με έχουν φερέ. Μέχρι, πάνω στο χέρι. Πάνω στο χέρι είναι το ξυπνητήρι να πάω να πάρω το μωρό. Από πού θα πάρω το πάρεις. Κάνει μάθημα. Εντάξει, ωραία. Άσε με εμένα να... Εγώ τα είπα τώρα, ξεφόρτωσα, κατάλαβες τώρα, έτσι καλά. Το θέμα είναι τώρα ξεφόρτωσα και άρχισα να πεινάω γράμμα τον πελάτη. Τέλος, πάτα το κουμπί. Πάντα το κουμπάκι και... Έτοιμη. Εχθές, λίγο το παράκανα με τους κύριους υδραυλικούς. Θα τα σβήσω βέβαια εγώ, όπως κάνω πάντα, να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη για όποιους βλέποντας το βίντεο θα θυχτούνε. Συνεχίζουμε. Τώρα θέλω να μοιραστώ με τον φίλο μου τον Πασχάλη το τι κάνω και με εσάς τους φίλους μας, εμείς οι ιεραστές της τέχνης, πώς δουλεύουμε εμείς οι ιεραστές της τέχνης, φίλε. Το μου ξέρεις τι λείπει τώρα αυτή τη στιγμή μόνο. Το οποίο, επειδή έχω και τη μέση μου πονάει, δεν έχω μουσική αυτή τη στιγμή. Θα κανονίσω να φέρω. Αλήθεια λες. Εύκολο, εύκολο. Ένα ραδιάκι έτσι να βρεις. Σου είπα, βάζε μου δύσκολα, αυτά είναι εύκολο. Αλήθεια. Ναι, ρε φίλε. Τι παιδί είναι αυτό. Μόλις έκανα μία κόλληση όπως κάνω πάντα όπου μπορώ. Δηλαδή, κάνω φίλε εξωτερικές κολλήσεις όπου μπορώ εδώ και μετά αφήνω μία-δύο στο τελικό. Θέλω να την ελέγχω. Πρόσεξε τι ωραία που σου λέει την αλήθεια. Και ειδικά όταν οι διατομές είναι μεγάλες και φυσικά την ώρα που κολλάω και το έχω πάντα έτσι, ποτέ έτσι ή έτσι, υπάρχει λόγος αυτό. Ένα είναι γιατί αν είναι έτσι και κολλάω μπορεί να με φύγει η κόλληση, να με στάξει από εδώ και να έχω θέμα. Ένα άλλο είναι την ώρα που κολλάω, εδώ μέσα στο βάθος, δεν φαίνεται ακριβώς, αλλά όπως κολλάω από εδώ μέσα μπορώ να δω αν έφτασε η κόλλησή μου στο εξάρτημα μέχρι μέσα. Το πιάσες το υπονοούμενο. Το δηλαδή, προσπαθώ, τώρα λέω, έχω να κάνω 50 κολλήματα. Αυτό και όσα έχω κάνει έξω είμαι 99,9% ότι έγινε σωστή κόλληση. Σωστή κόλληση τι σημαίνει? Δεν σημαίνει απλά ότι κόλλησε, γιατί με έχει τύχει πολλές φορές να χρειάζομαι ένα εξάρτημα να μην έχω, να το ξεκολλήσω, να το καθαρίσω, να το ξαναβάλω και η κόλληση έχει φτάσει μέχρι το μέσο, δεν έχει, το έχει καλύψει όλο και που όταν είναι νορμάλη κατάσταση δεν σε έχει θέμα. Η σωστή κόλληση, η μη σωστή κόλληση θα σε προδώσει όταν θα κάνει μια συστολή, διαστολή ο χαλκός και η μαλακή κόλληση μπορεί να σε προδώσει σε μία. Πώς? Δουλεύοντας το μηχάνημα, κολλάει ο κυκλοφορητής. Εδώ μέσα έχω π.χ. 60-70 βαθμούς εγκλωβισμένο νερό. Έρχεσαι εσύ ρε γαμώ το τι γίνεται, γιατί δεν δουλεύει ο κυκλοφορητής. Τον χτυπάς κανένα δυο φορές ή βάζεις το κατσαβίδι εδώ, τον ξεφρακάρεις και ξαφνικά τι γίνεται? Παίρνει τους 70 βαθμούς νερό από εδώ και τους στέλνει στο σπίτι. Και περνάει από εδώ το ζεστό νερό και κάνει, εκεί που είχε 20 βαθμούς εδώ λέμε ένα νούμερο, περνάνε 80 και κάνει αυτή τη συστολή διαστολή. Ο χαλκός την αγαπάει τη ζέστα. Είναι, άμα πάμε στα μέταλλα, στη θερμογόνο, πώς το λένε αυτά, ό,τι ξέρω,
Πρώτος έρχεται ο Χρυσός, μετά το Ασίνι, μετά ο Χαλκός, μετά το Μαντέμι, μετά ο Χάλιβας και τελευταίο κάτω το ανοξείδωτο. Γι' αυτό να δεις πολλές όπες πέλετ και τα λοιπά έχουν ανοξείδωτα χερούλια, γιατί το ανοξείδωτο δεν τραβάει και τη ζέστα. Ναι. Τώρα πώς γυρνάνε, εκεί που έχω εγώ μια απορία έτσι σαν Μπαρμπαστράτος, λέω όταν αυτό το καζάνι εσύ το πουλάς για ανοξείδωτο και είναι όλο ανοξείδωτο και στέλνεις μέσα τη ζέστα, αφού το ανοξείδωτο δεν είναι καλός αγωγός μεταφοράς θερμότητας, πόσο της εκατό έχω απώλεια αν αυτό το καζάνι ήταν χαλίδινο ή χάλκινο όπως είναι της σανούλας μου, η Άννα στην Άωσα κάποτε η Κιντουράμι τα παλιά τα χρόνια έβγαζε καζάνια σαν το δικό σου ακριβώς από χαλκό. Τα οποία όμως έχω περάσει και εγώ τέσσερα και τρυπήσαν και τα τέσσερα. Ναι. Γιατί τρυπήσαν? Τρυπήσαν γιατί οι τετραπέρατοι πελάτες, παύλα φίλοι μου, με φωνάζανε μια φορά στα 2-3-5 χρόνια για συντήρηση. Όταν εγώ θα σε πω φίλε θέλω αυτό, θέλω αυτό, θέλω ένα αποδοχείο διαστολής και εσύ δεν τα κάνεις ποτέ γιατί είσαι στην κοσμάρα σου, δεν φταίω εγώ. Κατάλαβες? Να μην τα πολυλογούμε. Έτσι μ' αρέσει να δουλεύω αδερφέ, το κάνω πρώτα για μένα, μετά για σένα και μετά για τον κόσμο που μας αγαπά. Εδώ με ρώτησες, Μπαρμπαστράτου, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, ε. Έτσι να με ρωτάς. Αυτό έκανα ένα φανταστικό παροχή εδώ με τον Ταφαδόρο. Εδώ θα προσέξεις ότι έχουμε ένα ταφ με συστολές. Που εδώ τι θα κάνει αδερφέ, θα δει ένα φανταστικό αυτόματο εξαριστικό, το οποίο αυτό αυτόματο εξαριστικό φυσικά μίνι βανάκι πανάκριβο των 2,5 ευρώ, αυτό όπως ένα αυτόματο εξαριστικό μπήκε εδώ, το οποίο αυτό το αυτόματο εξαριστικό πάθαμε τη ζημιά. Και επειδή εμείς είμαστε πιο μάγκες και από τους ίδιους τους κατασκευαστές και πάμε πάντα ένα βήμα παραπέρα. Και δεν μπορούσαμε να τα αλλάξουμε. Ναι, αδερφέ. Μίνι βανάκι. Για κάποιο λόγο ήρθες εσύ και επειδή είσαι Μερακλής το είδες να στάζει. Πολύ απλά, όταν στάζει, και εγώ το βγάλω εκτός, όταν από τη στιγμή που η δουλειά του αυτόματο εξαιρεστικού είναι απλά να βγάλει τον αέρα την πρώτη φορά, στο πρώτο γέμισμα, μετά και εκτός να το βγάλω, δεν υπάρχει θέμα. Θα πρέπει να κλείσω βάνες, να διάσω νερά και για οποιοδήποτε λόγο να διάσω τα νερά από το λέβητα για να μην ξαναχρειαστεί. Αυτό που δεν ζεσταίνονται τα σώματα και παίρνει τον υδραυλικό σου τηλέφωνο και σου λέει κάνει εξαέρωση στα σώματα είναι η μεγαλύτερη βλακεία που έχω ακούσει ποτέ. Όταν εμείς με το καλό δώσουμε νερά, κάνουμε εξαέρωση, ελέγξουμε αυτόματα εξαριστικά τα πάντα, έχουμε έναν αυτόματο πλήρωσης ο οποίος δουλεύει σωστά. Αυτό τι σημαίνει, ότι αν θα δώσω εγώ το δίκτυό μου νερό, πίεση σωστή, δοχεία διαστολής φουσκωμένα, ακόμα και διαρροή να έχω κάπου, πολύ απλά ο αυτόματος πλήρωσης θα συμπληρώνει και θα είναι πάντα το δίκτυό μου υποποίηση. Αυτό το ότι κάνει εξαέρωση να ζεσταθείς δεν υφίσταται. Πολλά χρόνια επέφερα. Όλοι σας. Ναι, πολλά χρόνια επέφερα. Ή οι απαντήσεις μου όταν παίρνεις τον υδραυλικό και σου λέει ότι κάνει εξαέρωση στα σώματα για να ζεσταθείς ή είναι ημιμαθής ή άσχετος τελείως, που είναι το πιο πιθανό, και το δεύτερο θέλει να σε αποφύγει, να σε διώξει. Τόσο απλά είναι. Εγώ η λύση που βρήκα εγώ κοντός, έβαλα εξαριστικά σε όλα τα καλοριφέρ. Δεν είναι. Ναι. Λάθος. Ναι, το ξέρω. Γιατί είναι όμως, ρώταμε, γιατί είναι λάθος. Δεν είχα δει. Όχι, πρέπει να με ρωτήσεις. Γιατί είναι λάθος. Έτσι θα με ρωτάς. Αν ήταν το δίκτυό σου από κάτω με τουμποράματα ή ξέρω εγώ και το σώμα σου ήταν το ψηλότερο σημείο, ναι, θα έκαναν δουλειά. Ναι. Το πιάσες. Το κατάλαβα. Στη δική σου την περίπτωση όμως οι σωλήνες πάνε πάνω και κατεβαίνουν κάτω στο σώμα. Άρα το ψηλότερο σημείο δεν είναι το σώμα, είναι τα ράτσα. Τα ράτσα. Άρα τζάμπα τα βάλες. Τζάμπα τα βάλες. Καλά έκανες. Σημασία έχει ότι έκανες την προσπάθεια και είχες τη χαρά της δημιουργίας και με το μυαλό σου τώρα εσύ νομίζεις ότι κάτι έκανες. Ναι. Κατάλαβες πως το λέω. Ναι. Με ρωτάνε πολλές φορές γιατί βάζεις αυτό, γιατί βάζεις εκείνο. Ρε παιδιά, άμα για 15-20 ευρώ εγώ και ο φίλος μου νιώσουμε καλύτερο ότι κάτι κάναμε, για 20 ευρώ, ο άλλος πληρώνει ψυχίατρο,
χιλιάρικα για να τον ανεβάσει πάνω στο χέρι. Κατάλαβες. Ναι. Είναι κανένας επίγον. Όχι. Όχι. Εδώ, 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 εμένα εκεί. Για τσίπουρο είναι. Ποιο επίγον και εσύ δεν παίρνετε. Έχουμε δουλειά σήμερα. Έχουμε δουλειά, γάμο. Δευτέρα. Βάλαμε τον ταφαδόρο μας. Θα μπορούσα εδώ να βάλω ένα ταφ. Όπως αυτό εδώ, συστολή, και να τελειώσω σε δύο λεπτά. Εδώ όμως θα τοποθετήσω, κράτα εδώ. Το πανάκριβο. Το πανάκριβο θερμοϊψόμετρο. Το πανάκριβο όμως θερμοϊψόμετρο. Όχ, να το... Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ωραία, έτοιμος. Έχουμε και τη μέση μας. Το πανάκριβο θερμοϊψόμετρο όμως θέλει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο νερό για να διαβάζει σωστά. Το πιάσες το υπονοούμενο, αδερφέ. Το μπλουζάκι να δω. Τι γράφει. Το πιάσες το υπονοούμενο. Πάντα μια κουβέντα πιο μπροστά είμαι. Σε προλαβαίνω. Πρόσεξε να δεις. Εδώ είναι η σωστή του θέση κατ' εμέ. Γιατί όταν περνάει το νερό εδώ, η απόσταση αυτή να είναι μικρή, ούτως ώστε πίεση θα μου μετράει, θερμοκρασία όμως πρέπει να είναι τόσο κοντά. Το παίρνω το ίδιο το μπαρόμετρο. Το ίδιο. Το ίδιο. Το ίδιο, το ίδιο, έτσι. Και το τοποθετώ εδώ. Πρόσεξε, αδερφέ. Εδώ. Είμαι κοντός και το τοποθετώ εδώ. Δεν μετράει, δεν διαβάζει θερμοκρασία. Το αντιλαμβάνομαι. Ναι, μεν θα μετρήσει πίεση, θερμοκρασία όμως επειδή θα φεύγει από εδώ το νερό και αυτό εδώ το διάστημα είναι στάσιμο, η θερμοκρασία που θα μου λέει θα είναι πλασματική. Έτσι το λέω εγώ με το μυαλό. Πλασματική σημαίνει ότι η θερμοκρασία που έχω στο Λέβητα με εδώ θα είναι τουλάχιστον 10 βαθμούς κάτω. Βέβαια, πήγαμε χθες στο φίλο μας τον... Από πού παίρνουμε τα υλικά. Γενιτσαριώτης. Βγάλουμε από μέσα εκεί. Αυτό το φανταστικό. Γενιτσαριώτη. Έτσι, έτσι. Να τα λέμε κι αυτά. Βέβαια θα τα λέμε. Έτσι. Και με βγάζει κατά λάθος το παιδί, πώς το λένε το άλλο που δουλεύει εκεί. Θα σε γελάσω. Πες ένα όνομα, ρε. Όχι, όχι. Ψέματα δεν μπορώ να πω. Πάτε τα παιδιά σας μαζί στο που τα πάτε, ξέρω. Στο Βόλι, στο Βόλι. Ναι. Το ζητάω ένα θερμοϊψόμετρο. Βλέπω αυτό εδώ το κουτί. Δεν τα πάω καλά. Καλά θα τα σβήσω εγώ. Πού είχαμε μείνει. Βλέπουμε αυτό το φανταστικό... Με το που το είδα, κάβλωσα. Έτσι όπως το θες. Αγαπημένη μάρκα. Αγαπημένη μάρκα. Έχει αυτό το στέλεχος το οποίο μπαίνει μέσα... Ρίχνεις λίγο λαδάκι εδώ πέρα και το βάζεις ούτως ώστε αν χαλάζει για κάποιο λόγο απλά βγάζεις αυτό, μένει αυτό και τα αλλάζεις. Πες τώρα που με έπεσε να χάλασε, να είναι τόσο γκαντέμις. Έτσι θα δοκιμάζουμε αυτά. Τρέχει, όχι απλά δουλεύει. Το βλέπεις. Δεν το προλαβαίνεις. Ε? Δεν το προλαβαίνεις. Κατάλαβες, έτσι θα σας μαθαίνουμε. Τρελάθηκα, του λέω όσα έχεις στο μαγαζί θα τα πάρω όλα. Έτσι, για το γαϊδούρι. Ναι, το πρώτα απ' όλα γιατί δεν έχω ξαναδεί, δεν ήξερα ότι υπάρχει. Μ' αρέσει που έχει μεγάλο κοιάθιο, πώς το λένε. Εγώ ξέρεις, ευχαριστήθηκα. Τι? Όλο μας κατηγορούσες εδώ πέρα. Πού ρε, γιατί σας κατηγορούσα, ρε. Άσε ρε, δι. Μια έλεγες ελιές, μια ψάρια. Βρήκες και κάτι εδώ τώρα και βγήκαμε από πάνω. Βγήκαμε από πάνω. Πρόσεξε τώρα. Όλοι οι κατασκευαστές σκέφτονται πριν από μας για μας. Τι σου είπα προηγουμένως, χάλασε αυτό, πολύ απλά το βγάζεις και αντικαθάσεις. Έχεις αυτό τώρα. Πρόσεξε το μάγκα τι σκέφτηκε. Σου λέει αν χαλάσει αυτό, κρατάς κόντρα εδώ, 14 κλειδί, το ξεβιδώνεις σιγά σιγά, δες τη βαλβίδα από κάτω. Ναι, ναι, ναι. Ξεβιδώνεις και έρχεται αυτό σιγά, 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 σιγά και φρακάρει από κάτω. Αντιλαβού. Ε? Αντιλαβού. Κάποιος πριν από μένα και σένα
Το έχει σκεφτεί, γιατί όμως, γιατί είναι η δουλειά του αυτή και θέλει να σου κάνει εσένα τον κοντό πιο εύκολη τη ζωή. Πάνε να σε εκμηδενήσει όμως, πάνε τα βανάκια. Εδώ τώρα είναι. Πολύ ωραία φάσα. Αν εγώ έβαζα βανάκι εδώ, θα πήγαινε ακόμα πιο ψηλά το θερμοϋψόμετρο μου, οπότε δεν θα διάβαζε. Εδώ μιλάμε τώρα για το χιλιοστό. Ο λόγος που μπαίνω εγώ τώρα στη διαδικασία και κάνω αυτή εδώ την ιστορία είναι για να είμαι, κοίταξε που θα είμαι, όσο πιο κοντά γίνεται. Όσο πιο κοντά γίνεται. Στη ροή του νερού. Μπράβο. Αν το λέω. Στο αυτόματο εξαιριστικό. Έτσι, πολύ ωραία, γιατί εγώ πολλά τα θεωρώ δεδομένα, ναι. Αλλά εσύ. Ναι. Στο αυτόματο εξαιριστικό, επειδή δεν με ενδιαφέρει μόνο τον αέρα βγάζει και φυσικά και εκεί πάντα υπάρχει ένα γιατί. Έλα να δεις το φιλαράκι σου. Γιατί έκανες ρε Στράτο τόσο την απόσταση αυτή και δεν την έκανες πιο κοντή. Υπάρχει ένας λόγος. Άκου τώρα πώς σκέφτεται ο Μπαρμπαστράτος, πώς σκέφτεται. Από τη στιγμή που είναι στην προσαγωγή στα ζεστά νερά, θα το πάω ένα τικ πιο πάνω, να είναι και όμορφο. Τι σημαίνει αυτό? Όταν περνάει το ζεστό νερό, να μην μεταφέρεται η θερμότητα εδώ και τρώει ξύλο το μίνι βανάκι μου. Σωστός. Έτσι θέλω. Ε, σωστός. Το ίδιο και το αυτόματο μου εξαριστικό. Η απόσταση είναι τέτοια που θα έρθει ο αέρας εδώ πέρα, πρόσεξε, θα ταξιδέψει, θα έρθει, θα κάνει εξαέρωση και θα έχω εγκλωβισμένο νερό εδώ, τόσο ώστε τυχόν οι φυσαλίδες που θα έρθουν, θα έρθουν εδώ. Δηλαδή, τι φρόντισα εγώ τώρα? Να είναι εδώ που το θέλω, να υπάρχει μια απόσταση η οποία να είναι και στο μάτι όμορφο, γιατί τι λένε, πρώτα χορταίνει το μάτι και μετά το στομάχι και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Τροφή για σκέψη. Α? Και έρχομαι και κάνω εδώ ένα ωραίο πραγματάκι. Μίνι βανάκι κόκκινο χερούλι, αυτόματο εξαριστικό και μια απόσταση εδώ πέρα όταν περνάει το ζεστό νερό στο συγκεκριμένο να μην τρώει πολύ ξύλο. Οπότε να του δώσω μια διάρκεια ζωής μεγαλύτερη. Το ίδιο και σε αυτό. Αυτό εδώ θα τρώει πολύ ξύλο. Ναι. Αλλά και εγώ τι το έκανα, θα μπορούσα να το βάλω κάθετο. Λέω θα το κάνω οριζόντιο, θα το στείλω και ένα τικ πιο εδώ, γιατί με παίρνει και ο χώρος. Πρόσεξε, είναι σημαντικό. Ναι, ναι, βόλεψε. Με παίρνει και ο χώρος, οπότε. Το έχω εδώ προστατευόν. Και έρχεται ο κατασκευαστής που δεν έχουν ιδέα που τους εμφυσβητώ ρε φιλαράκι. Κατάλαβες μέχρι τώρα το σκεπτικό μου? Ναι. Ωραία. Και έρχεται ο κατασκευαστής για τους δικούς του λόγους. Είχε αυτό εδώ πέρα. Ωραία. Πάμε στο λεπτό. Αυτό ακριβώς από πάνω. Και όλα αυτά τα χρόνια αυτό έτρωγε ξύλο. Γι' αυτό και χάλασε κιόλας. Γι' αυτό με σάπισε. Το πιασες. Και έρχεται ο Μπαρμπαστράτος και λέει εγώ το καλό θα το κάνω καλύτερο και φυσικά τώρα δες διατομή εδώ μέσα. Είναι 28 κιλοβάτ, 25.000 θερμίδες. Εσύ τι νομίζεις ότι 25.000 θερμίδες για να πάνε πόσα μου είπες τελικά είναι 30 μέτρα να πάει και 30 μέτρα. Είναι παραπάνω από 30. Εσύ περιμένεις ότι από αυτή τη διατομή θα σου μεταφέρει τις θερμίδες που έχει τις ανάγκες στο σπίτι και φυσικά έρχεται ο κοντός. Έρχεται ο κοντός. Γιατί θέλει να τελειώσει σε μισή ώρα και αυτή είναι η αξία του. Πήρε αυτό εδώ, τάκ, 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 σε μισή ώρα. Αυτό που κάνουμε εμείς τώρα, ο κοντός το έκανε σε μισή μέρα. Ναι. Στο λέω εγώ. Και έρχεται εδώ. Σου βάλε και την αντεπίστροφη, να μην ξεχάσουμε και την αντεπίστροφη. Τη διατομή τη βλέπεις μέσα. Στο βίντεο δεν ξέρω αν θα φανεί, εγώ το βλέπω. Εσύ θέλω να το δεις. Εγώ το βλέπω. Και φυσικά, στα κάπου που ήταν, μας κοπάνησε και μια αντεπίστροφη και έχει τελειώσει. Το θέμα θέρμανσης, με αυτό το λέγεται, έχει τελειώσει εδώ και χρόνια. Εδώ και 20 χρόνια περάσαμε εμείς ένα δοχείο διαστολής μανίσιο, το οποίο είμαι σίγουρος ότι από την πρώτη μέρα που μπήκε ήταν ξεφουσκωμένο, δεν το έλεξε κανένας, άστο. Ταϊσμένο κατασκευαστής με αυτά εδώ τα σωληνάκια. Τι διαστολή να πάρει, τώρα πλέον σιγά σιγά που κάθεσαι και συζητάμε, βλέπεις τι δίνουν κατασκευαστής, 3/4 αδερφέ, τέτοια παροχή δίνουν κατασκευαστής. Και έρχεσαι εσύ και το δίνεις σαν Σατούρν αυτό εδώ και σαν υδραυλικός. Τώρα εγώ προσπαθώ να σου δώσω να καταλάβεις. Μου λες Στράτο,
Εγώ δεν σε κάλεσα γιατί δεν ζεσθενόμουν. Είχα τους 22 βαθμούς μου μέσα, είχα τα ζεστά μου νερά. Δεν αντιλώ σε αυτό. Ναι. Τι γίνεται όμως με εσάς? Ζωρισμένα σου. Όχι, όχι, θα το πω αλλιώς. Νομίζατε ότι ζεσταίνεστε γιατί δεν είχατε μέτρο σύγκρισης. Ναι. Δηλαδή έχω ένα αυτοκίνητο τώρα. Έχω το μουλάριο εγώ. Αν δεν μπω σε ένα άλλο αυτοκίνητο να δω τις διαφορές, πώς θα ξέρω? Εσύ τότε πότε θα καταλάβεις ότι νόμιζε ότι... Όταν θα τελειώσω. Τότε θα πεις... κάτι άλλαξε. Άλλαξε το έργο. Έτσι. Όπως έχω πει πολλές φορές, 20-30% του μηχανήματος, φέρε ένα Μπουντέρο σου εδώ, φέρε ένα Βίσμαν, φέρε ένα Διντίτρι, φέρε ένα Βούλφ. Όπως ήταν αυτό συνδεμένος, συνδεόταν και εκείνο με δοχείο διαστολή σου, με αντιπίστροφες κτλ. Ίδια γεύση εδώ. Φέρε με εμένα. Το πιο σάπιο λέβητα της ελληνικής αγοράς, το πιο σάπιο ρε. Φέρε μια ατομική μονάδα των 500 ευρώ και παίζουν στράτο, κάνουν ό,τι καταλαβαίνεις. Άσε να το κάνω εγώ και σε πληροφορώ ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, με αυτή την κατάσταση, με αυτή που θα κάνω εγώ ή που κάνω εδώ, θα είμαι 3 φορές πάνω σε απόδοση. Και όταν έχω απόδοση, έχω και οικονομία. Όταν εγώ θα καταφέρω, ποια είναι η δουλειά μου, να πάρω τα ζεστά νερά από εδώ που καίω ενέργεια και γρήγορα, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να τα στείλω στα σώματα και να κάνω επιστροφή εδώ. Έστω και 5 λεπτά την ημέρα να γλιτώνω αυτό που δουλεύω, είναι καύσιμο. Ναι. Και σου εξήγησα ότι τώρα θα κάνουμε ανάποδο πι. Το ανάποδο πι είναι γιατί τα συγκεκριμένα μηχανήματα και επειδή η εγκατάσταση είναι εκεί, ανάποδο πι. Α, να πω γιατί το λέω ανάποδο πι, μετά το θυμήθηκα ρε φίλε. Όλα αυτά τα χρόνια το λέγαμε ανάποδο πι και φυσικά γυρνάει ο κόσμος και λέει δεν είναι ανάποδο πι, είναι κανονικό. Κανονικό πι, το είδα και εγώ στο σχόλιο. Πολύ ωραία. Γιατί μου έμεινε ανάποδο πι, έλεγα ρε γαμώτο, γιατί μου έμεινε ανάποδο πι τώρα και γιατί το λέω κι εγώ ανάποδο, αφού είναι πι. Τα παλιά τα χρόνια όταν πηγαίναμε στα σπίτια, ένα σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζαμε επειδή κάναμε όλη την εγκατάσταση με χαλκό και γινόταν εξωτερικά, εκείνο που μας ζόριζε πιο πολύ ήταν οι μπαλκονόπορτες. Μια μπαλκονόπορτα εδώ, μια μπαλκονόπορτα εκεί και έπρεπε εμείς τώρα να πάμε τη χαλκοσωλήνα έτσι, να ανέβουμε πάνω στην μπαλκονόπορτα, να κατεβούμε για να συνεχίσουμε. Και το λέγαμε γαμώ το ανάποδο πι. Έχουμε ακόμα ένα ανάποδο πι, το οποίο θα μας καθυστερούσε σε χρόνο, σε υλικά κτλ. Και έτσι μου μείνει εμένα το ανάποδο πι. Έσπαζα το κεφάλι μου και έλεγα και εγώ, γιατί το λέω ανάποδο πι, αφού είναι κανονικό. Και τελικά μου μείνε, το ξαναλέω για μια ακόμη φορά. Όταν κάνεις μια εγκατάσταση χαλκού και πας τις σωληνώσεις χαμηλά, άσχετα αν το πας από πάνω, έτσι. Αν τις πας κάτω δίπλα στο σουφατουπί, αναγκαζόμασταν, πηγαίναμε, ανεβαίναμε μπαλκονόπορτα, πηγαίναμε 2 αυτόματα εξαριστικά πάνω και ξανακατεβαίναμε. Αυτό έτσι μου έμεινε εμένα το ανάποδο πι. Yeah. Το ανάποδο πι, το ξαναλέω παιδιά, στην προκειμένη περίπτωση θέλω όταν το φιλαράκι μου το καλοκαίρι ή ακόμα και το χειμώνα πατήσει το κουμπάκι hot water και έχει άφθονο ζεστό νερό, εκείνη την ώρα που εσύ λες hot water, το μηχάνημα το συγκεκριμένο τι κάνει? Πολύ απλά, ο εγκέφαλός του δίνει εντολή τον κυκλοφορητή να σταματήσει και πλέον το μηχάνημα δουλεύει αποκλειστικά και μόνο για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με μια παλιοσερβαντίνα που έχει μέσα. Ήταν το πιο απλό, το πιο καλό και το πιο... Τώρα τα κάνανε με τρίωδες βάνες. Το πρωί με πήρε ένας φίλος από πού δεν θυμάμαι. Έχω λέει έναν γκιτουράμι μου λέει Μπαρμπαστράτου. Κόλλησε μια τρίωδη βάνα που έχει, τη χτύπησα κανένα 2 φορές, λέει να την αλλάξω, πήρα στην αντιπροσωπεία μου, είπα λέει κάτι λεφτά, Σατούρνου φυσικά, Κιντουράμι, σου μπερδεύω αυτούς τους δύο, είναι σαν Kia Hyundai. Yeah. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να είναι και το ίδιο εργοστάσιο και να μας πουλάνε μούρι, ξέρεις, το ένα εργοστάσιο αυτό, το χωρίζουν με μια κουρτίνα στη μέση και κοιτάει ο ένας τον άλλο. Τι έκανες ρε εσύ εκεί πέρα? Και ανταλλάξω κονιές κάνω, αλλά τώρα τα βγάλω. Γιατί εγώ που τα βλέπω σχεδόν ίδια είναι, δεν βλέπω και διάφορες. Άμα σε φέρω και ένα κιντουράμι ίδιο μοντέλο εδώ πέρα, για μένα τα καπάκια ψιλολάβουν. Μέσα τα καζάνια τους είναι ολόιδια. Και πολλά ανταλλακτικά ταιριάζει το ένα στον και πολύ καλά κάνουν. Τι έλεγα, δεν ξέρω τι λέγα. Το ανάποδο πει τι κάνει. Ή θα έπρεπε εγώ να σου τοποθετήσω μια ηλεκτροβάνα εδώ
Ούτως ώστε όταν πατάς εσύ hot water να παίρνει ηλεκτροβάνα εντολή να κλείνει στη συγκεκριμένη περίπτωση ή να βάλω μια αντιπίστροφη που τέλος ή πολύ απλά κάνω ένα ανάποδο πι και όταν ο λέβητας σταματήσει ο κυκλοφορητής μου και δουλεύει αποκλειστικά για νερά χρήσης και αυτό έχει την τάση, βέβαια έχω ένα ανάποδο πι εδώ, τα έχω μελετήσει που πάει έτσι, κάνω ένα μεγάλο ακόμα ανάποδο πι, ούτως ώστε όταν εσύ χειμώνα καλοκαίρι ζητάς hot water, παραμένει το νερό εδώ και δεν φεύγει. Όταν ο θερμοστάτης σου χώρο πιάσει επιθυμητή θερμοκρασία και πει σταματήστε, κρατάω το νερό εγκλωβισμένο εδώ μέσα και δεν το αφήνω να φύγει για να μου κρυώσει το λέει. Οπότε όταν εσύ λες 22, πιάνει 22, κατέβει 20, ξαναδώσει εντολή, παίρνει μπρος ο κυκλοφορητής, έχει stand-by νερό εδώ μέσα και κερδίζω σε χρόνο στο πόσο γρήγορα θα ζεσταθεί το σπίτι για να έχω οικονομία. Εγώ αυτή τη στιγμή ήρθα να σου λουπώσω, αλλά εκεί που θα με βγάλεις το καπέλο, γιατί το ότι θα ζεσταθείς το θεωρώ δεδομένο, ζέστα για μένα τι σημαίνει, θέλει το φιλαράκι του σε νορμάλ συνθήκες, με θερμοκρασία για την περιοχή σας π.χ. συν 2 βαθμούς, 3, 5, δεν ξέρω ποια είναι η θερμοκρασία, να κάνω μία έξω 25 και να έχω 25 βαθμούς μέσα στο σπίτι. Η ιδανική θερμοκρασία για μένα, με τα δύο παιδάκια, τα βλαστάρια σου που έχεις, αν δεν έχω κατ' ελάχιστον 22-23 βαθμούς μέσα στο σπίτι, δεν έχω θέρμα, να μην σου πω και 24. Και αν έχω και έναν άνθρωπο ο οποίος είναι λίγο μεγάλο σε ηλικία, παραπάνω από μένα, δηλαδή γύρω στα 60-65-70, οι μεγάλοι σε ηλικία θέλουν και 25 βαθμούς, 27 μέσα στο σπίτι. Ναι, μας φαίνεται παράξενο, έτσι, αλλά έτσι είναι. Η αδερφή μου τώρα στο Μελισσοχώρι έχει τη μανούλα μου και η αδερφή μου με 20-22-23 βαθμούς είναι μέσα στην τρελή χαρά. Και αυτή τη στιγμή η μανούλα μου λέει: παιδί μου, κρυώνω. Ναι. Φυσικά την αδερφή μου την έβαλα θερμοστατικές κεφαλές, πάει τη μανούλα μου τη βάζει στον καναπέ εκεί πέρα. Τα άλλα σώματα τα χαμηλώνει, ανοίγει μόνο τη θερμοστατική κεφαλή που είναι η μανούλα μου, βάζει και το χεράκι της πάνω στο σώμα και όλοι είναι ευχαριστημένοι. Έτσι. Το πιέσαι στο υπονοούμενο. Το πιέσαι. Η δουλειά του υδραυλικού στην προκειμένη περίπτωση, να το πω για εχθές, είναι και ψυχολογική υποστήριξη. Εκεί που ήσουν, έχω καταλάβει ότι ήσουν στεναχωρημένος, γιατί όταν ήρθε ο προηγούμενος υδραυλικός και σου είπε ότι αυτό σου λέει τα στέλνει πέταμα και θέλω κανένα 2-3 χιλιάρικα για να κάνω αντικατάσταση, με το που ήρθε ο Μπαρμπαστράτος και τίποτα να μην έφτιαχνα, τίποτα. Ναι. Μόνο που ήρθα να πιούν τον καφέ μας και τα λοιπά. Και σου είπα ότι φίλε έχεις ένα πολύ καλό μηχάνημα. Η δεξαμενή σου τι σου είπανε. Πέταμε αλλαγή. Είναι βρώμικη. Ότι έχει βρώμικη από τα χρόνια βρώμικη. Κατά κάθε και τέτοια. Εσύ ήσουν έτοιμος να την πετάξεις. Να την πετάξω να βάλω μια καινούρια. Και είπε ο Μπαρμπαστράτος. Ένα πανάκριβο. Πανάκριβο. Αγαπημένο. Ναι. Φίλτρο πετρελαίου. Και λύθηκε. Και ο φίλος σου ο τυχερός γλίτωσε λέβητα, γλίτωσε δεξαμενή. Κάνανε καλά ο Στράτος, γιατί άλλος δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό τώρα εδώ πέρα. Εδώ που βρισκόμαστε. Έρχομαστε με ελαφριά καρδιά και λέμε στον κόσμο πέτατο. Δηλαδή θα πετάξω, θα σε βάλω στη διαδικασία να πετάξω αυτό το φανταστικό μηχάνημα, το ξαναλέω, και να πάω να πάρω ένα σαμπούρι. Γιατί δεν έχω λεφτά. Κατάλαβες, αδελφέ. Φυσικά και η δουλειά του μάστορα είναι και ψυχολογικά. Είναι σαν να πας στον γιατρό και να του πεις, ρε γιατρέ, που να οδού, να σε κάνει μια διάγνωση και να σου πει, α, και ο γιατρός, οφείλει να σου το πει όμορφα, να μην το πει στον ασθενή, να το πει στο συγγενής του πρώτα. Όλα έχουν μια διαδικασία. Δεν μπορώ να έρθω εγώ, φίλε μου, εδώ και σε 5 λεπτά να σου πω, πέταμα. Το πέταμα είναι βαρύ για σένα. Είναι έτσι, δεν είναι? Ναι, είναι. Θέλει ακόμα και ο τρόπος που θα το πεις στον φίλο. Αν το θεωρείς φίλο, αν το θυναίξεις μόνο, το βλέπεις μόνο στις τσέπες για τα λεφτά, ναι, θα το πεις βλαράκι, πέταμα, και να μην πλημμυρίσεις, να τον τρομοκρατήσεις για να του πάρεις τα λεφτά. Ναι. Άρχισα να πιστεύω ότι πολλοί, το πίστευα και πάλι, λειτουργούν με δόλο. Καλά, φυσικά όταν πας στα μαγαζιά τα μεγάλα αυτά, μην τα ζηλεύετε τα μεγάλα τις εταιρείες αυτά. Ξέρεις οι εταιρείες, μόλις πας και τους λες θέλω να αλλάξω θέρμα στο σπίτι, ξέρεις τι λέει. Αντλία θερμότητας. Γιατί και έχει υπάρχει το χρήμα το μεγάλο. Πού είναι το χρήμα? Όταν αυτός έχει, ξεκινάει από 1.000-2.000-3.000 και μια αντλία ξεκινάει από τα 8-10, τι θα σε πουλήσει, ένα μπαγιολέβητα,
θα σε πουλήσει μια αντλία που θα στην καρφώσει εκεί και αυτό θα πάρει και άμα σε βάλει το εξοικονομώ. Για όσους δεν το έχετε καταλάβει, το εξοικονομώ είναι καλό και τα λοιπά, αλλά και αυτό πάλι έχουμε τη φίλη μου τη Θεάνο, ακόμα δεν βρήκε άκρη. 16,5 χιλιάρικα ρε, φίλε, 16,5 χιλιάρικα για να ζεστάνεις ένα σπίτι, δηλαδή. Με ενδοδαπέδια θέραμες, πήγε σε μια εταιρεία 16,5 χιλιάρικα και ακόμα η Θεάνο δεν ζεσταίνει αυτή τη στιγμή. Πήγε ένας φίλος υδραυλικός, κάτι κάναν, πήγα κάτι και τα συμμαζέψαν, συμμαζέμανε. Ναι. Ελληνική πραγματικότητα. Δεν μπορείς εσύ που είσαι πίσω από την κάμερα, δεν μπορείς να βρεις το δίκιο σου πουθενά. Ναι, το κανάλι μας είναι ενημερωτικό. Το κανάλι είναι δικό μου, είναι δικό σου. Αυτά. Όχι, ποιος ξέρει πόση ώρα μιλούσα πάλι. Πάνω από 20 λεπτά μιλούσα πάλι. Δεν ξέρω. Γάμο το πελά. Το θέμα είναι ότι εσείς δεν μπορείτε να βρείτε, φίλε μου, το δίκιο σας πουθενά. Μιλάμε για εγγυήσεις, μιλάμε για το ένα, μιλάμε για το άλλο. Την εγγύηση μην τη ζηλεύετε και πολύ. Η εγγύηση, άμα διαβάζει τα ψηλά γράμματα που δεν τα διαβάζει κανένας, είτε ηλιακός είναι αυτός, είτε θερμοσύφωνας, είτε λέβητας, είτε αντλία θερμότητα, είτε σου λέει ότι για να ισχύσει η εγγύηση θα πρέπει, όπως τα αυτοκίνητα, ρε, που σου λέει ότι για να ισχύσει η πενταετή εγγύηση πρέπει να το φέρει στο επίσημα τη κοσμή. Εγγύηση θα το καταλάβεις όταν θα την πάθεις και θα χρειαστείς τη βοήθειά τους. Για λίγους έχω παραδεχτεί εγγύησεις. Εγώ το έχω σκοπό, όταν λασκάρω λίγο, να κάνω στημένα αυτά που κάνουν, να τους παίρνουμε τηλέφωνο, να τους ηχογραφούμε, να βλέπουμε πώς μας μιλάνε, αν μας μιλάνε ευγενικά, κατάλαβες τι θέλω. Θα τα κάνω εγώ. Θα πάω να αγοράσω ένα καινούριο Λέβητα Σατούρν, ένα γκιντουράνι, θα τον τοποθετήσω. Θα βάλω τον πελάτη, παύλα φίλο, να τους πάρει ένα τηλέφωνο, κύριε, έχω τάδε πρόβλημα, να δούμε. Θα σηκώσουν τηλέφωνο, πρόσεξε. Βασικό. Θα μιλήσουν ωραία, θα μου προτείνουν τον τεχνικό. Θα τους πω είμαι από τα Τρίκαλα, έχουμε κανένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο εδώ να έρθει να μου το τοποθετήσει ή να μου τον κάνει σέρβις. Αυτά θα γίνουν στην πορεία. Μπαρμπαστράτος το έχει στο μυαλό του. Τι σου είπα εγώ, παλιά πουτάνα ο Μπαρμπαστράτος. Παλιά πουτάνα με ποια είναι. Φίλε, μπαίνω στα σπίτια εδώ και πολλά χρόνια και βλέπω τον πόνο του κόσμου και συμπάσχω μαζί τους, μαζί σου. Καταλαβαίνεις πως το θεωρώ πλέον χρέος μου, γιατί ήμουνα και εγώ συνένοχος σε όλη αυτή την παπαριά. Ήμουνα συνένοχος και θέλω τουλάχιστον προς το... Πώς το λέμε που πας, στη Δύση. Στη Δύση της καριέρας μου, να εξηλαιωθώ. Ναι. Το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνω, αλλά δεν νομίζω να είναι η Δύση του στράτου. Άγρια Δύση, ξέρω εγώ. Άγρια Δύση μπορεί, αλλά για Δύση ακόμα 6 χρόνια μπροστά σου. Ναι. 6 χρόνια μπροστά σου. Είσαι ευχαριστημένος μέχρι τώρα. Στα πρώτα 10 λεπτά κάθε απορία και αμφιβολία. Χαρούμενος είσαι. Μόνο που κρατήθηκε αυτό το μηχάνημα και δεν χρειάστηκε να αλλάξω Λέβητα. Φίλε, έχεις ένα μηχάνημα, δεν τους χωνεύω κι αυτούς στη Σατούρν, γιατί είναι μαλάκες κι αυτοί. Και η Σατούρν, τέλος πάντων. Αλλά σαν μηχάνημα 20ετίας, ναι, είναι λουλούδι. Και ήρθα τώρα εγώ. Ναι. Και θα στο κάνω, Ανακάλυψα ότι είχα ένα λουλούδι στον παξέ μου και δεν το ήξερα. Ναι. Όντως. Πάτε.